Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχω χαμηλώσει την καρέκλα μου για να έρθω στο επίπεδό του. Γιατί είναι η άλλη χαμηλή, αν και με περνάει 8 κεφάλια. Εγώ κάθομαι στο πάτωμα. Εσύ... Δεν είναι σε καρέκλα, κάθεται στο πάτωμα. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, παιδιά, τι γίνεται? Γεια σου, πρόεδρε των προέδρων. Καλησπέρα. Προεδράρα, προεδρό. Η μπλούζα από πού είναι? Είναι Α, Σέρλοκ Χόλμς, δεν είχα δει, από εκεί δεν φαίνεται, ναι. Έτσι. Ξέρεις τι μου έμοιαξε? Μου έμοιαξε το εξώφυλλο του soundtrack του Johansson, πώς λέγεται. Johansson, αυτός που... Ναι, που πες την ταινία. Ναι, 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 για το... Έλα τώρα, μην το κάνεις. Μία λέξη είναι. Ναι. Χαζός. Ο κορμίδας θα μας σκοτώσει. Χαζός, λοιπόν. Θα το σκεφτώ, το φάω. Τι έγινε, είμαστε λίγο σκοτεινοί, οπότε θα κάνω αυτό εδώ. Μπαπ, κύριοι, τι κάνετε, παιδιά μου, πώς είστε? Αγάπη μόνο, σας έλειψα καθόλου ή... Foxcatcher, άσε τα διάλα. Σας έλειψα καθόλου ή να το κλείσω? Όχι, χαζούλιδες, καθίστε εδώ πέρα. Εκτός όμως από τον κύριο εδώ, γι' αυτό έχουμε και τα ακουστικά εδώ πέρα, δεν είναι για να ακουγόμαστε εμείς, συνεννοούμαστε από δίπλα. Στην παρέα μας έχουμε δύο ακόμη. Έχουμε το control, μας ενημερώνει, παιδί μου, για τα πάντα. Στην παρέα σας έχουμε τον Θέμη Μπολτσή. Γεια σου, Θέμη. Καλησπέρα σε όλους και κυρίως σε όλες. Σταμάτα, μου πέφτουν τα ακουστικά, σταμάτα. Εγώ θα πιω νερό, στέγνω στο στόμα μου. Εκτός από το Θέμη όμως, έχουμε και τον Δημήτρη Τσορβά, ο οποίος, προσέξτε, δεν είναι καν στην Αθήνα, δεν είναι καν σε πόλη. Άκου τώρα που βρίσκεται. Βρίσκεται σε κάτι χατσάβραχα στην Κεφαλονιά, παρόλα αυτά. Με τη δύναμη του ίντερνετ, through the power, power of the internet που λέει και ο Boogieman, μας μιλάει από την Κεφαλονιά. Από κατσάβραχα. Όχι κατσάβραχα. Όχι κατσάβραχα ο ένος, φίλε μου. Όχι κατσάβραχα ο ένος, φίλε μου. Ο εθνικός ζυμός. Ναι, ρε παιδί, εγώ, σε μένα μην μου τα λες εμένα γι' αυτά. Απλά για εσένα, από την Καλυθέα, σε κατσάβραχα πήγες. Είμαι σίγουρος. Εντάξει, συμφωνώ, ναι, λοιπόν, σε αυτό, ναι. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Όλα τα παιδιά, τα όμορφα, τα ωραία τα παιδιά είναι μέσα. Σήμερα έχουμε μια special εκπομπή. Πριν ξεκινήσουμε όμως αυτήν την special εκπομπή, έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε. Σήμερα κληρώνουμε, επειδή είναι η πρώτη της νέας σεζόν, να το πω έτσι, επειδή είναι ειδική, επειδή έχουμε τον μεγάλο Πρίτσκα δίπλα μας, που είναι και μεγάλος Nintendo Guru. Έλα, πλάκα κάνω, όλα αυτά τα λέω για να ξέρεις. Σήμερα θα δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, το οποίο είναι ένα Nintendo 3DS στο κουτί του, είναι μεταχειρισμένο να πω, θα σας εξηγήσω σε λιγάκι. Είναι ένα Nintendo 3DS, δουλεύει κανονικότατα, χωρίς χτυπήματα και ιστορίες, και 6 παιχνίδια, τα οποία είναι το Super Mario 3D Land, το καλύτερο παιχνίδι του 3DS κατά την άποψή μου, το Ocarina of Time, το remake, το FIFA 12, εντάξει, το PES 11, εντάξει. Έχουμε αυτό, το Spirit, έτσι λεγόταν αυτό, Spirit Camera, καλούτσικο χωροράκι ήταν και ιδιαίτερο που χρησιμοποιούσε έτσι τα τέτοια του 3DS, και το Star Fox 3D. Τώρα, αυτά τα δώρα δεν είναι δικά μου, δεν είναι τον Unboxholics, δεν είναι κάποιας εταιρείας, είναι δώρα ενός φίλου, ο οποίος, προσέξτε να δείτε ποιο είναι το δικό μου πρόβλημα τώρα. Το παλικάρι αυτό ήρθε στο event της Κρήτης και μέσα στον πανικό, στο χαμό, μου λέει: «Γεια σου Σάκη, έχω μια σακούλα να δώσει σε παιδιά». Και μου δίνει τη σακούλα με το 3DS. Εγώ πάνω στον πανικό μου ρώτησα το όνομά του. Αλλά μέσα στο όλο το χάος, φυσικά και δεν θυμάμαι εγώ το όνομά του. Και πίστευα ότι, ήλπιζα ότι θα έχει μέσα κάποιο σημείωμα να διαβάσω κάτι να πω. Δεν βρήκα. Τώρα, έβαλε το παιδί αυτό μέσα σημείωμα και δεν το βρήκα εγώ? Μπορεί. Να χάθηκε εκεί πέρα μέσα στο χάος του event εκείνου? Μπορεί να έγινε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το φίλο μου, αν όντως είχε κάποιο σημείωμα ή αν όντως μου είπε το όνομά του και δεν μπορώ να το αναφέρω. Αν με ακούει, παρακαλώ να μου στείλει ένα μήνυμα στο Facebook κάπου, και αν όχι σήμερα, κάποια άλλη στιγμή να τον ευχαριστήσω τουλάχιστον ονομαστικά και όχι έτσι γενικά. Ωστόσο, θέλω να πω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση, και φαίνεται από το γεγονός ότι ήρθε απλά και μου έδωσε τη σακούλα έτσι, χωρίς να μου πει και πολλά πράγματα. Πάρτινα και έφυγε. Δηλαδή, ήρθε, έκανε την προσφορά του και έφυγε. Μόνο και μόνο από αυτό, και θα μιλήσω λιγάκι ομά, ο τύπος έχει πολύ μεγάλες μπάλες. Και είναι πολύ σπουδαίο και γενναίο εν έτη 2016. Ο τύπος θα μπορούσε να έχει βγάλει ένα 300 στο νερό αν τα πουλούσε αυτά, γιατί μιλάμε για παιχνίδια. Άντε, το FIFA και το Pro και το άλλο, ναι. Το 3D Land έχει 44 ευρώ ακόμη. Το Ocarina of Time έχει επίσης ακόμα 44 ευρώ. Το Star Fox 3D επίσης. Ένα εκατοστάρι από την κονσόλα έβγαζε για πλάκα κοντά
ένα 300-350 ευρώ πουλώντας τα. Παρ' όλα αυτά, προτίμησε να το δώσει σε παιδιά της κοινότητας, σε παιδιά των Unboxholics. Και είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο, ξαναλέω, στις μέρες μας να γίνονται τέτοιες κινήσεις. Τον ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου και ζητώ και συγγνώμη επειδή δεν θυμάμαι το όνομά του. Αν όμως, ξαναλέω, μ' ακούει ή μ' ακούσει στο YouTube, να έρθει να μου μιλήσει στο Facebook, τουλάχιστον να πω ένα ευχαριστώ έτσι με το όνομά του. Τώρα, για να τα κερδίσετε εσείς αυτά, μπαίνετε απλά στο link που θα σας σπαμάρει τώρα ο Θέμης μέσα στο chat και μέχρι τη λήξη της εκπομπής, κοντά στις 12 παρά κάπου εκεί, θα κάνουμε μια κλήρωση και ένας από εσάς, δεν θα τα μοιράσουμε τέτοιο, ένας από εσάς θα κερδίσει τα δώρα. Τι θέλω, αν κάποιος από εσάς τυχαίνει να έχει 3DS και είναι νικητής, ας μου το πει, να μην στείλω το 3DS, να του στείλω μόνο τα παιχνίδια. Τουλάχιστον το 3DS να πάει σε ένα άλλο παιδί που το έχει ανάγκη. Αν έχει 3DS. Αν θέλει, δεν λέει τίποτα και τα παίρνει όλα. Απλά επειδή είναι έτσι ιδιαίτερη και ευαίσθητη κίνηση, καλό είναι τουλάχιστον να είμαστε ειλικρινείς. Ξέρεις, Σάκη, εγώ αυτά τα παιχνίδια τα έχω, μη μου τα δίνεις. Ή έχω κονσόλα, δώσε μου τα 6 παιχνίδια. Θα ήταν πολύ ωραίο τουλάχιστον να το πάρει κανένα παιδάκι, κάπου θα το προορίσω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει σε χέρια τέτοιο. Λοιπόν, αυτά με το διαγωνισμό. Δεν λέω για το μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει στο Unboxholics, προφανώς τον έχετε δει. Μπάτε στο unboxholics.com ή στο YouTube, δείτε το, πάρτε μέρος, γίνεται ένα χάος εκεί πέρα. Και σήμερα κάνουμε την εκπομπή λιγάκι έκτακτα. Ναι, ξέρω, έχει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ιστορίες, αλλά επειδή είναι εβδομάδα της Gamescom, δεν μπορούσαμε να μην κάνουμε εκπομπή. Ξέρω ότι λείπει η μισή Ελλάδα στα χωριά τους και σε διακοπές κτλ. Αλλά είναι σημαντική εβδομάδα για το gaming. Δεν είναι εβδομάδα E3, αλλά όπως και να το κάνουμε, η Gamescom είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση βιντεοπαιχνιδιών. Οπότε και εμείς ως Unboxholics την καλύπτουμε στο 100%. Γίνεται ένας πανικός από άρθρα όσα μπορούμε να γράψουμε, γράφονται από τα παιδιά της ομάδας. Και εδώ και πόσες, δύο ημέρες επίσημα τρέχει η έκθεση, περίπου τρεις όμως ας πούμε εμείς, ανεβαίνουν άρθρα κανονικά και υπάρχει και μπανεράκι, μπορείτε να τα δείτε όλα μαζεμένα στην κεντρική σελίδα των Unboxholics. Από πού θες να ξεκινήσουμε, κύριε Πρόεδρε? Α, και επίσης ένα τελευταίο. Αύριο δεν ξέρω αν θα γίνει live stream. Κατά πάσα πιθανότητα θα κάνω solo εγώ. Με κανένα δυο παιχνιδάκια έτσι ωραία. Ίσως βάλω και στο τέλος No Man's Sky κτλ. Πες μου λιγάκι εσύ από πού θες να ξεκινήσουμε και. Δεν ξέρω. Και εγώ είμαι μαζί σου. Είμαι μαζί σου, ό,τι θέλεις. Θες να πιάσουμε την έκθεση που είναι και λίγο φτωχή φέτος, έως πολύ φτωχή. Ναι, εγώ όσο βάζω την κοκακόλα μου για να το ευχαριστηθώ σήμερα την κουβεντούλα. Δεν σε ενοχλεί, έχεις και το νεράκι σου. Δεν ξέρω, πες μου εσύ. Ναι, πάντα, ας ξεκινήσουμε από εκεί, αφού νομίζω δεν θα έχουμε και τόσα πολλά να σχολιάσουμε, πέρα από το ότι είναι μια πολύ μέτρια και χλιαρή έκθεση. Ενώ μας είχε καλομάθει τα τελευταία δύο χρόνια, είχε πράγματα να δώσει, φέτος, άμα σου πω ότι δεν μου έχει μείνει μια είδηση, τι το trailer, το Battlefield, ας πούμε, το... Έχει μερικές, άμα θέλεις να τις πάμε και να μας βοηθήσει ο Θέμης και ο Τσορβάς, που είναι οι δύο βασικοί που λιώνουν στις ειδήσεις αυτές οι μέρες, και να τους πω και ένα πολύ μεγάλο μπράβο που ο άλλος είναι στις διακοπές του, παρόλα αυτά δίνει πόνο στους Unboxholics. Θα μπορούσε πανεύκολα να πει ότι δεν μπορώ για τον Τζορβά. Δεν καταλαβαίνουμε τι πλάρες, λέει Unboxholics μόνο, ρε. Έτσι θέλω, that's the spirit motherfuckers. Τρέχει το αίμα μας, μην αρχίσεις τα συνθήματα. Θέλω λίγο να απομακρυνθώ από τον Πρίτσικ, γιατί ακουμπάνε οι τρίχες μου στις τρίχες του και νιώθω λίγο άβολα. Όχι τίποτα άλλο, ανάβω, καταλαβαίνετε, με πιάνει έτσι το τέτοιο. Να τώρα είδες, τεντώθηκες και φαίνομαι κοντούλης. Έλα τώρα. Θα πέσω. Όχι, θα ανεβάσω εγώ λίγο την τέτοια. Λοιπόν, νομίζω ότι η μεγαλύτερη είδηση που προέκυψε από την Gamescom, η σπουδαιότερη είδηση που σηκώνει φοβερό, μα φοβερό, πολύ φοβερό. Φτιάρι, είναι, ναι, είναι το Metal Gear, το Survivor. Γιατί το πας εκεί, που θα κάνουμε το. Έγινε sub, λένε τα παιδιά. Παιδιά, δεν έβαλα τον ήχο του sub γιατί θα ακουγόταν το χάος της τσιρίδας. Τώρα επίσημα κάποια στιγμή πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, ξέρω, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε, είμαι λίγο κάπως το τελευταίο καιρό. Είναι ο Iron Maiden 04, ο οποίος για έκτο μήνα συνεχόμενο έκανε subscribe και θέλω να του πω ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο, και ξεκινάει κιόλας και με ωραία τάκα, σάκαρε παοκάρα, μόνο. Λοιπόν, Metal Gear, εντός εισαγωγικών τώρα μαλάκες όλα αυτά τα Metal Gear, έτσι δεν είναι... Από πού να ξεκινήσουμε, φέρτε μου φτιάρια, φέρτε μου ιστορίες, φέρτε μου όλα, φέρτε μου. Άκου λίγο. Έλα. Το παιχνίδι, από εκεί που τελειώνει το Ground Zeroes, ανοίγει πύλη
στο χώρο χρόνο και τους πάει σε άλλη διάσταση και γίνεται zombie survival. Τώρα πάνω σε αυτό να συζητήσουμε ή γιατί θα νευριάσω. Φίλοι και τους πάει. Είπαμε, το Metal Gear, το σύμπαν, έχει και τρελά. Έχει κάνει Kojima στο lore και στην ιστορία, δεν είναι όλα φυσιολογικά. Πω, μου νευριάζω. Δεν μιλάω, θα κάνω mute. Το ξεφτύλισαν, το ξεφτύλισαν και το έκαναν co-op survival με zombies. Εγώ θα κάνω το πιο ψύχρεμο της παρέας. Κάτσε, ακούγεται το Facebook ανοιχτό. Sorry, Μάγκελ. Γελί. Λοιπόν, εγώ θα κάνω τον μαλάκα της παρέας και θα πω το εξής. Δηλαδή, με τα σημάδια που μας έδειξε η Konami τους τελευταίους μήνες, σχεδόν ένα χρόνο τώρα βλέπουμε να δίνει πόνο, με κινήσεις που μας έχουν προκαλέσει. Εσείς, και με δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή το franchise βρίσκεται σε χέρια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το franchise Metal Gear, εκτός από το ότι το πλήρωναν το franchise, δεν είναι άτομα τα οποία έφτιαχναν Metal Gear, ή τουλάχιστον η βασική ομάδα που έφτιαχνε τα Metal Gear δεν υπάρχει. Πιστεύατε ότι θα είχε μια καλύτερη εξέλιξη ή διαφορετική εξέλιξη, ή εγώ ήμουν ο πιο απεσιόδοξος? Δηλαδή, υπήρχε άτομο που πίστευε ότι εντάξει, και έφυγε ο Kojima. Φυσικά και δεν θα δούμε ένα τέτοιο Metal Gear, αλλά θα δούμε κάτι καλό. Ρωτάω, άνθρωπος που απογοητεύτηκε από αυτό που είδε. Να σου πω κάτι, θα μπορούσαν πάρα πολύ απλά με τη μηχανή του Metal Gear Solid 5 και ήδη έχουν ξεκινήσει να το κάνουν για το πατσίγκο, το Metal Gear που λέγεται Big Boss, να κάνουν ένα ωραιότατο remaster με σύγχρονα γραφικά, με την καινούργια τη μηχανή, το Metal Gear 3. Okay. Και θα ήταν ικανοποιημένοι όλοι να κάνουν ένα remaster, να κάνουν κάτι άλλο, όχι αυτή την idea. Περίμενε. Remaster και να σου έβγαζε στην αρχή Hideo Kojima Game? Όχι. Remaster κανονικό, όχι, τα πάντα. Όχι. Δεν γινόταν να βγάλει ξανά παιχνίδι που να έχει το όνομα Kojima εκεί πέρα μέσα, έτσι. Να πω λίγο κάτι. Εγώ βλέπω την Konami να πάει να φτιάξει λίγο ένα franchise φάση Resident Evil. Δηλαδή με πολλά spin-offs, πάει να δοκιμάσει να το κάνει λίγο πιο mainstream και να ξεφύγει από το αυτό Metal Gear αυστηρά ιστορία βαθιά Kojima κτλ. Πάει να το κάνει ένα ευρύτερο franchise που μάλλον θα έχει υπό την αιγίδα του, ας πούμε, διάφορα παιχνίδια. Το πρώτο, εμάς δεν μας αφορά και είναι λίγο επιθετικό για τους οπαδούς της σειράς, ιδίως μετά από όλα αυτά που έγιναν. Τώρα, αν είναι καλό σαν παιχνίδι, δεν ξέρω. Έχει δίκιο ο Θέμης ότι είναι πολύ ξέμπαρκο. Εννοώ ότι φαίνεται σαν ντε και καλά να πάνε να το σφινώσουν εκεί στα Metal Gear, ας πούμε. Ενώ δεν κολλάει. Δεν ξέρω αν εξηγούνται. Δεν υπάρχει εξήγηση. Ναι, δεν εξηγείται, όπως λέει και ο άλλος. Δηλαδή, μεταφέροντας μια άλλη διάσταση και ξαφνικά. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η εχθρή που έχουν, ας πούμε. Κάτι ξέρεις ποιο, από το ζώο. Εμένα ξέρεις τι με εκπλήσει περισσότερο απ' όλα. Με εκπλήσει περισσότερο απ' όλα όχι το ότι επέλεξαν, ρε παιδί μου, να αλλάξουν εντελώς την συνταγή και να πάνε σε κάτι διαφορετικό. Με εκπλήσει που όχι σε άλλη ήπειρο ή σε άλλη χώρα, στην ίδια χώρα, δίπλα τους, στη γειτονιά τους, η παρόμοια εταιρεία Capcom, με παρόμοιο μεγάλο, super μεγάλο franchise που λέγεται Resident Evil, έκανε τέτοιες κινήσεις όπως είναι το Raccoon City. Ναι. Πήγανε άπατες, τα συχάθηκε ο κόσμος. Πήγε άπατο, δεν ξέρω, ας πούμε. Τι... Αυτό ναι, η αλήθεια γιατί δεν το ξέρω. Συνεχίζουν και βγάζουν. Δεν το ξέρω τελικά, ξέρω τι αν τελικά πήγε άπατο. Ναι, ναι. Άπατο πήγε στην ιδέα μου, σε αυτό όμως μπορεί να έχει δίκιο. Για μας πήγε άπατο, αλλά δεν ξέρω, ας πούμε, τι. Έχει μεγάλη. Εγώ βλέπω ένα τρελό hate για Raccoon City. Βλέπω... Ισχύει. Και τους βλέπεις πάλι εκεί, δίνουν πόνο. Και ξέρεις τι, είναι και λιγάκι προκλητικό ακριβώς μετά τον Kojima και όλο αυτό που έχει παιχτεί να βγάζεις ένα τόσο χύμα Metal Gear. Δηλαδή θα μπορούσαν να κάνουν κάτι όπως λέει ο Θέμης. Δηλαδή να. Και που ξέρεις, το έχουν ξεκινήσει ήδη να το φτιάχνουν. Σιγά σιγά, ρε παιδί μου, να το φέρουν σιγά σιγά. Να πούνε ότι παιδιά και είμαστε ακόμα Σαγή. Metal Gear. Έλα. Και ξέρεις γιατί νευριάζω, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν assets και cutscenes. Για το πατσίγκο του Metal Gear ήδη έχουν ξεκινήσει. Γι' αυτό βασίζεται ναι. Στο Metal Gear 3 και ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια cutscenes να τα μεταφέρουν στην καινούργια μηχανή. Ναι. Κάτσε λίγο, ρε Θέμη, γιατί τώρα με μπερδεύεις. Τα πατσίνκο στην Ιαπωνία δεν είναι κάτι σαν φουτάκια. Ναι, και αυτά μέσα παίζουν βίντεο κτλ. Και εκεί πέρα, άμα δεις, έχουν βγει τρέιλερ και είναι τα cutscenes του Metal Gear Solid 3 Snake Eater, αν θυμάμαι σαν τον υπότιτλο. Ναι, ναι, Snake Eater. Ναι. Και παίζει το cutscene κανονικά με τη μηχανή του τέτοιου. Τη Fox Engine που έχει το Metal Gear Solid 5. Κατάλαβα. Και είναι άκρος εντυπωσιακά, έτσι. Και λέγαμε όλοι, φέρτε μας ένα remaster, φέρτε μας ένα remaster. Μην το κάνετε ούτε πατσίνκο ούτε τίποτα.
Και πάνε και βγάζουν αυτό το πράγμα. Και το πιο προκλητικό είναι ότι λίγες μέρες πριν ο Αμερικάνος community manager της Konami λέει: σας ετοιμάζουμε κάτι καλό, ελπίζουμε να κερδίσουμε πίσω τον κόσμο κτλ. Και μας πετάνε αυτή την αηδία, τον εμετό. Το trailer φαίνεται σαν οι ίδιοι να πιστεύουν ότι είναι κάτι σοβαρό. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θεϊκό. Ξεκινάει με μουσική, ωραία, και λες: όπα, τι θα κάνουν τώρα. Βέβαια, υπάρχει και χειρότερο ενδεχόμενο, έτσι. Φανταστείτε να έκαναν, να συνέχιζαν, να έκαναν Metal Gear 6. Να συνέχιζαν τον lore. Δεν ξέρω τουλάχιστον... τι είναι χειρότερο. Θα φανεί... Είναι μακρά μένα... χειρότερο να κατέστρεφαν τον lore. Για μένα, παιδιά, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το πήρε ένα franchise που έχει και το πάει και το χώνει σε ένα θέμα το οποίο έχουμε δει χιλιάδες φορές. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, γιατί να το κάνεις αυτό. Χιλιάδες φορές και μια συνταγή που τελικά δεν ξέρουμε αν είναι επιτυχημένη εμπορικά τουλάχιστον για κάποιους. Αυτό είναι φάση division. Όχι, είναι φάση Raccoon City. Ένα multiplayer με waves. Εντάξει, δεν έχει γίνει και εντελώς ξεκάθαρο τι είναι. Ναι, αυτό αλλά... είναι ανοιχτός κόσμος. Τι ακριβώς είναι. Κάνει μπαμ, ρε παιδί μου, ότι... να δυναμώσω λένε λίγο τα παιδιά. Κάνει μπαμ ότι είναι σε κάτι σε αυτό το στυλ. Ναι. Με ένα online multiplayer με matches και τέτοιο, ας πούμε. Θα έχει waves με zombies, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ προτείνω να μην... Ναι, πες, Γιώργο, sorry. Σε διάκοψα, λέγε... Όχι, τίποτα, απλά η Capcom, λέω, η Konami το χαρακτηρίζει co-op survival, απλά πρόσθεσα αυτό που είπε ο Σάκης. Το χαρακτηρίζει ως ένα παιχνίδι συνεργατικό με το οποίο πρέπει να επιβιώσεις αυτό ναι. μέχρι στιγμής. Ναι, ναι. Και θα υποστηρίζει μέχρι 4 παίκτες. Ωραία, εγώ λέω να τους αφήσουμε, παιδί μου, να δούμε τι θα κάνουν και μετά τους κράζουμε ελεύθερα, άμα όντως είναι τόσο τέτοιο. Η πρώτη εντύπωση, συμφωνώ μαζί σας, ότι δεν ήταν και καλύτερη, ας πούμε. Ιδίως με ένα franchise που φεύγοντας Kojima όλοι έχουμε χεστεί πάνω μας για το τι θα γίνει με αυτό το franchise. Θα φανεί. Εγώ λέω να είμαστε λίγο πιο ψύχραιμοι και να περιμένουμε. Εξάλλου... Out of focus λένε οι με τα παιδιά. Όχι, για μένα προσωπικά είναι καλύτερη επιλογή το τσίρκο να το έκαναν Metal Gear 6, ας πούμε, και να συνέχιζαν το lore. Τουλάχιστον λένε πάμε σε άλλη διάσταση και γίνεται οτιδήποτε εκεί πέρα. Να μην καταστρέψουν τον lore τουλάχιστον. Εντάξει, το κλείσε καλά με το 5. Ποιος καημένος θα αναλάβει να κάνει το 6, δεν ξέρω. Ποιος καημένος. Γιατί πρέπει να βγει Metal Gear 6. Ναι, μπορεί και να μην βγει. Μπορεί και μακάρι να μην βγει. Μπορεί το, η συνέχεια του franchise να είναι έτσι. Ή μπορεί απλά τώρα να πετάνε ως ξεκάρφωτο αυτό για να μην προκαλέσουν με ένα Metal Gear 6 αμέσως μετά όλο αυτό. Και σου λέει πάρτε ένα Metal Gear έτσι τώρα, ένα survival παπαρίτσα. Και μετά σας δίνουμε και ένα τέτοιο 6. Τέλος πάντων. Να το αφήσουμε το άλλο, το Metal Gear. Το παιχνίδι για εμένα φαίνεται απαράδεκτο κτλ. Βέβαια θα κριθεί. Ναι, μην είσαι. Ας μην είμαστε. Ναι, απλά μας χάλασε λόγω του ονόματος και λόγω όλης αυτής της προϊστορίας η Konami. Τώρα σαν παιχνίδι. Απλά μου είναι αδιάφορο σαν κατηγορία. Έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Απλά μην ξεχνάς ότι και το 5 ήταν τουλάχιστον από άποψη συστημάτων και gameplay ήταν πάρα πολύ στιβαρό. Που φαντάζομαι θα έχει την ίδια βάση αυτό. Δεν μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι. Οπότε. Ας περιμένουμε να δούμε. Ωραία. Να πάμε σε μια άλλη μεγάλη είδηση. Πάμε. Που το νέο gameplay trailer του Resident Evil 7. Φίλε, μήπως το παρακάνουν λίγο. Δηλαδή, ποιο το νέο. Παρα είναι ίδιο, ας πούμε, με τα PT και τέτοια. Θα είμαι ειλικρινής, περίμενα για δεύτερο trailer να δω κάτι δικό του, κάτι λίγο διαφορετικό, ρε παιδί. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Απλά ήθελα... Και λίγο Resident. Δεν βλέπω λίγο στοιχείο Resident. Να μου πεις τι είναι το στοιχείο Resident. Ίσως δεν θέλουν να δείξουν πολλά ακόμα από τα υπόλοιπα στοιχεία του παιχνιδιού. Αλλά θέλετε, το μόνο σίγουρο είναι... Εγώ το είδα το τρέιλερ. Το είδα εγώ το είδα. Και δεν σας κρύβω ότι... Αλλά μην βγάλετε αμέσως συμπεράσματα. Δεν σας κρύβω ότι απογοητεύτηκα. Για ακριβώς το λόγο που είπες. Ότι περίμενα το δεύτερο τρέιλερ μετά από όλο αυτό το κράξιμο της E3... Περίμενα να δείξουν, ρε παιδί μου, κάτι λίγο ιδιαίτερο, κάτι να ταπώσουν τον κόσμο, κάτι να του πούνε «έλα, σκάσε». Ναι, παρόλα αυτά δίνουν περισσότερο τροφή, ας πούμε, για να τους κράξουν ότι αυτό δεν είναι Resident Evil, δεν είναι Resident Evil. Εμένα, σαν Σάκη, για να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου, σαν Σάκη, θεωρώ, και μην το παρεξηγήσετε παιδιά, είναι δική μου άποψη αυτή, θεωρώ ότι όσο εσείς οι φανατικοί στο προηγούμενο Resident Evil παιχνίδι παίξατε το 6, δεν έχετε δικαίωμα να περιμένετε κάτι. Δηλαδή, μετά το 6, ό,τι βρέξας κατεβάσει. Δεν έχετε δικαίωμα να ζητάτε επιστροφή στις ρίζες όταν τα δύο τελευταία Metal Gear είναι Resident Evil είναι τόσο τραγικά. Που σημαίνει ότι οτιδήποτε διαφορετικό δούμε από αυτό είναι ευπρόσδεκτο.
Θα έπρεπε και από τη δικιά σας την πλευρά, παιδιά, αυτό το πράγμα να είναι ευπρόσδεκτο. Θα σου πω ότι είναι κανένα όψη ευπρόσδεκτο το ότι επιστρέφουν σε τελείως χώρο φάση. Και στην ουσία αφήνουν το action από ό,τι φαίνεται ολοκληρωτικά. Έτσι δεν είναι. Ναι. Που το 6 είχε γίνει. Άστο. Περισσότερο action παρά survival πλέον. Οπότε από αυτήν την άποψη και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι είναι καλή η κίνηση. Απλά δεν ξέρω. Θέμη, για πες. Τζέιμι, το είδατε? Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Νομίζω ο κύριος Καρβάς τα κάλυψε πλήρως. Εγώ με το franchise γενικά δεν έχω πολύ μεγάλη επαφή, εντάξει, και λόγω ηλικίας. Αλλά από όσο γνωρίζω το 6 ήταν απογοητευτικό. Δεν σας φάνηκε, οπότε εφόσον φεύγουμε από αυτό το πράγμα, καλό είναι. Δεν σας φάνηκε λίγο περισσότερο να έχει το μυαλό του σε VR και κάτι τέτοιο? Δηλαδή, πολύ περιήγηση. Δεν έχουμε καταλάβει τι είναι πέρα από το κρύβομαι. Λίγο αμνίζια μου θύμισε, δηλαδή κάτι τέτοιο. Γιώργο, να σε διακόψω, να σε προλάβω, να σου πω ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι θα έχει VR. Ξέρω. Και μάλιστα είναι ένας από τους τίτλους που δείχνουν αυτή τη στιγμή σε VR στην Gamescom. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πάει στην Gamescom και να παίξει τώρα στην τελευταία σε VR κανονικά, από ό,τι καταλαβαίνω και έχω διαβάσει. Αν όντως είναι VR oriented το παιχνίδι, δεν το συζητάμε αυτό. Αν όντως είναι προσανατολισμένο, αυτό λέω, αν είναι όντως προσανατολισμένο τόσο πολύ για VR, κανένα άποψή μου κακός. Θα έπρεπε να διαλέξουν ένα franchise λίγο πιο πειραματικό και όχι το 7. Ας κάνουν ένα spin-off Resident Evil για VR, ας πούμε. Κατάλαβες, αλλά όχι το 7ο επεισόδιο της σειράς. Αν είναι έτσι. Τώρα αν είναι, μπορεί να είναι και παιχνιδάρα, δεν ξέρω. Θα φανεί. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι καλό παιχνίδι. Και επίσης θα ήθελα να πω το εξής, ότι βλέπω πάρα πολύ κόσμο που γκρινιάζει και παραπονιέται ότι όχι FPS Resident Evil. Εγώ θέλω να σας πάω λιγάκι πίσω και να σας διαβεβαιώσω ότι όσα μεγάλα franchises κάνανε τέτοια μεγάλη απότομη αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού, δηλαδή από third person και τα λοιπά, το γυρίσανε σε first person ή το αντίστροφο, να το ξέρετε ότι στα περισσότερα παιχνίδια η ιστορία λέει ότι τζάμπα γκρίνιαζε ο κόσμος και ότι τελικά το παιχνίδι τέριαζε τέλεια σε αυτό το ύφος. Να σας πω για το Fallout 3, να σας πω για το Metroid Prime, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα στα οποία αυτή η απότομη αλλαγή κάμερας και είδος παιχνιδιού, να το πω έτσι, τελικά ήταν προς το καλό. Τα ανανέωσε. Εγώ θέλω να σας πω ότι άδικα βγάζετε χολή για το παιχνίδι. Πρέπει πρώτα να περιμένετε να το δείτε, γιατί έτσι κι αλλιώς το franchise ήταν τόσο τελειωμένο, ήταν τόσο τραγικό, που δεν είχε μέλλον. Οπότε είναι πολύ ευχάριστο τον τουλάχιστον να δείτε. Ας δούμε, περιμένετε, ας βγει το παιχνίδι, αν δεν σας αρέσει και είναι ένα pity clone όπως το λέτε, είναι ένα τραγικό Outlast 2, είναι, τότε μαζί σας και εγώ να βγούμε να το κράξουμε. Αλλά όταν έχετε, ξαναλέω, δύο παιχνίδια τραγικά τα τελευταία 6 χρόνια, 7 πότε είναι που κυκλοφόρησε το Resident Evil 5, αφήστε να δούμε και μια αλλαγή στη σειρά. Δεν είναι τόσο κακό. Ξέρω, εσείς θέλετε τη σούπερ επιστροφή στις ρίζες κτλ. Από το να δείτε ένα ακόμα τραγικό Resident Evil, τουλάχιστον να δούμε κάτι διαφορετικό, ρε παιδιά. Έτσι κι αλλιώς ξεγραμμένο το είχαμε. Εγώ αν έβλεπα ένα Resident Evil 7 σαν το 6, θα ήταν ξεγραμμένο για εμένα. Σας τορκίζομαι, δεν θα δίνα ξανά λεφτά για Resident Evil έτσι. Δεν θα δίνα, μόνο αν μου το δίνανε οι εταιρείες τζάμπα να κάνω live stream. Τώρα όμως είναι κάτι διαφορετικό, φαίνεται ενδιαφέρον. Ας το δούμε, ας το κρίνουμε, ας βγει και άμα δούμε ότι η συνταγή είναι για τα πανηγύρια, μαζί σας. Εγώ θα είμαι πρώτος που θα το κράξω. Αλλά είναι παράλογο να βγάζουμε τόσο μεγάλο hate. FPS, FPS. Αφήστε το παιχνίδι να βγει και το συζητάμε. Και με βλέπετε να γίνομαι έτσι, να ανεβάζω τόνο, γιατί βλέπω τόσο τρελό hate. Αυτό δεν είναι Resident Evil, αυτό δεν. Γιατί ήταν το 6, ρε παιδιά, Resident Evil? Ήταν το 5 Resident Evil? Δηλαδή, θα με τρελάνετε. Είδατε εσείς Resident Evil στο 6 και δεν είδα εγώ? Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο είστε παράλογοι αυτοί που βγάζετε τρελό hate? Να έχετε τις αμφιβολίες, έχετε όλο το δικαίωμα. Να το αμφισβητείτε και να κρατάτε μικρό καλάθι, έχετε όλο το δικαίωμα, μαζί σας και εγώ. Αλλά το να βγάζετε hate και να περιμένετε, παιδιά, όχι, αυτό το πράγμα είναι έκτρωμα, όχι, εγώ θέλω Resident Evil. Σιγάρε ψηλέ. Με τη βιομηχανία να αλλάζει από μέρα σε μέρα, να αλλάζει ριζικά και όλα να πηγαίνουν
τέτοια μεγάλα franchises να διαλύονται και να καταστρέφονται, εσύ θέλεις και να γυρίσεις και στις ρίζες? Μήπως θες και fixed camera? Μήπως θέλεις και tank controls σε survival horror? Όχι. Αφήστε το να εξελιχθεί και βλέπουμε, μετά θα το κρίνουμε. Και όλοι μαζί θα συγκεντρωθούμε, θα αγκαλιαστούμε γύρω από τη φωτιά και θα το θάψουμε. Όχι όμως τώρα. Τελείωσα. Θα συμφωνήσω και εγώ με το Σάκη σε αυτό. Και παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ δύσκολη η αλλαγή γενικότερα. Να αλλάξει μια λάμια εταιρεία και να κάνει κάτι άλλο από αυτό που έχει δει ότι ήδη... Γιατί κακά τα ψέματα, όσο και ό,τι και να πούμε για το 5 και για το 6, αν σε κάποιους δεν αρέσει, πουλήσανε, έτσι, Σάκη? Ναι ή όχι? Ναι. Αυτό, ότι όταν, στα χέρια της, όταν μια εταιρεία έχει στα χέρια της κάτι που πουλάει, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Και εφόσον δεν μας άρεσε σε πολλούς, εμένα προσωπικά ούτε το 6 ούτε το 5, εντάξει, το παίξα με φίλο, οπότε πέρασα κάπως καλά. Πλάκα, όπως, απλά. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με ευχαριστεί να δω κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ και με τον Γιώργο, ο οποίος είπε ότι όταν είδε το τρέιλερ απογοητεύτηκε λιγάκι. Ναι, σίγουρα, γιατί είδα και εγώ τις ομοιότητες με το Outlast, με το PT κτλ. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει κάτι από το παιχνίδι, πραγματικά. Οπότε θα πρέπει να το αφήσουμε, όπως λες και εσύ, Σάκη, να εξελιχθεί, να προχωρήσει και να το δούμε εν τέλει. Γιατί είναι πολύ διαφορετική η περίπτωση από το Metal Gear Survive, το 7. Ο Λεωνίδας γράφει, hate, όταν λένε δεν είναι Resident Evil, δεν νομίζω να εννοεί κανένας το 5 και το 6. Αυτό λέω. Όταν είχατε δύο τέτοια μεγάλα παιχνίδια τα τελευταία 7 χρόνια, τώρα πια δεν έχετε κανένα δικαίωμα να ζητάτε επιστροφή στις ρίζες τις παλιές. Δηλαδή δεν είναι Resident Evil, τελείωσε. Είτε το ξεγράφουμε αυτό το ενδεχόμενο, τέλος για εμάς. Βλέπετε τις εταιρείες τι κάνουν. Το Metal Gear Survive, τώρα τα λέγαμε. Βλέπετε ότι τα παίρνουν, τα στείλουν στα 4 και τα ξεσκίζουν τα franchises που έχεις αγαπήσει εσύ και εγώ από το 95. Αλήθεια, έτσι είναι. Άστος να το δούμε. Βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Άστο. PT Clone, Outlast Clone, ό,τι θέλει ας είναι. Ας το δούμε. Σαν παιχνίδι πώς θα είναι. Και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μεγάλη εταιρεία. Δεν είναι, ας πούμε, το Outlast ξεκίνησε με μια μικρή εταιρεία από πίσω, μια μικρή ομάδα. Παιδιά, αν δούμε ότι ασελγεί πάνω στο σώμα του, στο πτώμα των Resident Evil, όλοι μαζί θα το κράξουμε, γιατί και εγώ τα λατρεύω. Αλλά περιμένουμε. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω για το παιχνίδι αυτό. Ό,τι και να δω εγώ για το Resident Evil 7, θα είμαι πάντα θετικός προς μια τέτοια κατεύθυνση. Όταν τα τελευταία ήταν, προσέξτε τώρα, αν το Resident Evil έτσι το έβλεπα μετά το 4, που ήταν ένα καλό Resident Evil, μπορεί και εγώ να γκρίνιαζα. Αλλά όταν το βλέπετε μετά το 5 και μετά το 6, όχι. Hold your horses, motherfuckers. Περιμένετε να κυκλοφορήσει και το συζητάμε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω εγώ για το παιχνίδι. Το Φεβρουάριο είναι, πώς το λένε, για την κοντή γιορτή. Θα έρθει. Έρχεται. Πολύ κοντά. Αυτό που λέει ο Λεωνίδας πάντως, νομίζω ότι... Και νομίζω το ξανασυζητήσαμε πάλι σε Φέιμερι, ότι έχει χωριστεί λίγο ο πυρήνας θυσίας σε αυτούς που γουστάρουν το 4 πολύ και σε αυτούς που είναι πρώτου 4 gameplay. Εγώ είμαι πρώτου 4. Ξέρω. Ναι, απλά ο Λεωνίδας λέει μήπως αυτοί που εννοούν ως Resident δεν εννοούν τα 5 και τα 6, αλλά εννοούν τα προηγούμενα, ας πούμε. Ότι δεν μοιάζει με εκείνα. Εντάξει. Δεν ξέρω, δίστανται οι απόψεις. Ναι, αλλά δεν μοιάζει χρόνια. Ούτως ή άλλως δεν μοιάζει χρόνια. Αυτό είναι που λέει ο Σάκης. Δεν μοιάζει χρόνια με τι? Κάποιοι θεωρούν το 4 ως ένα reboot φοβερό της σειράς και τα 5 και τα 6 πατάνε σε αυτό, ας πούμε. Χάνουν την ισορροπία τους βέβαια, αλλά τέλος πάντων πατάνε σε αυτό, κατάλαβες τι εννοώ? Ναι. Αυτό, κάποιοι... Θα δείξει, παιδιά, θα κρυθεί πάντως. Εμένα αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι το ασταμάτητο hate που τρώει το παιχνίδι. Λες και βλέπουν κάτι πολύ κακό. Δηλαδή... για το Metal Gear Survive, να το καταλάβω το hate που τρώει για το Metal Gear Survive, μαζί σας. Φαίνεται τραγικό. Το Resident Evil 7 δεν φαίνεται τραγικό, παιδιά. Για να τρώει. Δεν αξίζει τόσο μεγάλο hate. Καταλάβατε, εκεί είναι που κολλάω εγώ. Δεν λέω, καλά ρε μαλάκες, είναι δυνατόν να μην σας αρέσει αυτό που βλέπετε? Δεν το λέω αυτό. Αλλά τόσο πολύ hate είναι τραβηγμένο, πραγματικά είναι πολύ τραβηγμένο. Όπως και το hate για το No Man's Sky, αλλά είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, να το πας εκεί, ευχαριστώ. Για να κάνω το δικηγόρο διαβόλου, άμα θες να το πάμε εκεί τώρα. Το No Man's Sky, σαν παιχνίδι μπορεί να είναι, δεν ξέρω, δεν το έπαιξα, όπως λες, έχω πολύ ωραίο. Έχω παίξει κοντά 20 ώρες. Ωστόσο, το ότι οι άνθρωποι εξαπάτησαν τον κόσμο ισχύει.
Το ότι έκαναν false advertising και ότι έδιναν ψεύτικες πληροφορίες ισχύει. Θέμη, σκάσε λίγο εσύ. Θα σου πω μόνο ότι χθες είδα στο Reddit ένα post το οποίο ήταν μπορεί και 20 σελίδες, ξέρω εγώ, με όλα όσα πράγματα είπαν πριν το παιχνίδι και όλα όσα δεν έχει πλέον. Οπότε, όσον αφορά αυτό. Δηλαδή, ωραία, σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Άλλη. Σαν ηθικό, ηθικό το ζήτημα είναι ανήθικη, ας πούμε. Ανήθικη, ωραία. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Πίτερ Μολινό? Το ίδιο. Ότι εξαπάτησε κόσμο. Κάνω κουβέντα τώρα. Ναι, συμφωνώ. Κατάλαβα που το πας. Τι πιστεύεις? Ότι εξαπάτησε κόσμο? Όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης. Δεν είσαι αυτής της άποψης. Εκ των πραγμάτων εξαπάτησε, έτσι, άμα το πάρουμε ψυχρά. Εκ των αποτελέσματος εξαπάτησε. Άμα θες να πάρουμε περιπτώσεις που εξαπατήθηκε κοσμάκι σε video games, ξέρεις ότι θα είναι μια λίστα που δεν τελειώνει. Ναι. Παρόλα αυτά, άμα θέλετε να το πάμε εκεί, εγώ έχω όσο χρόνο θέλετε να κουβεντιάσω για το No Man's Sky. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε και πάρα πολύ για το. Για την Gamescom, δεν έχει πάρα πολλά. Τι θέλετε να πω? Από πού θέλετε να ξεκινήσω για το. Θέλω να σου πω, εσύ το δικαιολογείς, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω. Όχι, δεν το δικαιολογείς. Άρα με ποια πόρτα το προσεγγίζεις, αυτό δεν κατάλαβα. Ξέρεις που το προσεγγίζω εγώ? Το προσεγγίζω ότι οι τύποι έπεσαν. Εν τέλει, ναι, μπορεί να εξαπάτησαν όπως λες και εσύ, να υπόσχονταν άλλα και τελικά να έδωσαν άλλα. Αλλά θεωρώ ότι έπεσαν και θύματα του hype train, στο οποίο hype train τους έβαλε η Sony. Να πω κάτι θέλεις, τώρα εκεί. Άμα θέλεις τη δική μου άποψη. Δηλαδή, είναι ένα project το οποίο ξεκίνησε παράξενα, εξελίχθηκε παράξενα, καήκανε τα γραφεία τους κτλ. Και από ένα σημείο και μετά, τους πήρε η Sony από το γιακά και τους είπε, ή τώρα, ή τους κλώτσεσε μέσα στο hype train του marketing, ή τους ήτανε μέσα στο τρένο και τους είχε μία λιχουδιά και τους έλεγε, έλα εδώ, μπείτε. Και οι τύποι μάλλον μπήκαν, και τους παρέσυρε το hype train και έχουμε τώρα αυτά τα αποτελέσματα. Και τι θέλω να πω, για να ολοκληρώσω την άποψη, το σκεπτικό μου για το No Man's Sky. Και μετά αν θέλετε να πω και την άποψή μου για το παιχνίδι. Αυτοί που γκρινιάζουν τώρα, ξέρετε εγώ παιδιά, μην με παρεξηγείτε, μιλάω έτσι γενικά λίγο τέτοιο, λίγο απότομα και καταλαβαίνετε, χήμα. Αυτοί που τώρα βγάζουν τρελό hate για το No Man's Sky, είναι αυτοί που υπερέβαλαν στο hype πριν κυκλοφορήσει. Και εγώ ήμουν ο πρώτος εδώ στο frame rate, όλοι μας, ήμουν πρώτος εδώ στην εκπομπή στους Unboxholics που λέγαμε, ρε παιδιά, γιατί τόσο χάος με το No Man's Sky? Γιατί έτσι? Τι πάθατε όλοι με το No Man's Sky? Το No Man's Sky θεωρώ ότι προωθήθηκε και επικοινωνήθηκε. Περίμενε. Μάνο το λένε το παιδί που έδωσε τα δώρα. Μάνο. Ο SNES 1982, αυτός είσαι? Όχι, αυτός το είπε, τώρα δεν ξέρω. Μάνο το λένε το παιδί. Μάλιστα. Τάπα Μάνο για σένα. Αν όντως ισχύει αυτό που λέει το παλικάρι, τα σέβη μου, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Λοιπόν, έλεγα. Θεωρώ ότι όλοι υπερέβαλαν με το No Man's Sky από πριν. Εγώ το βλέπα και το έλεγα εξ αρχής ότι παιδιά, τι βλέπετε τόσο χαοτικό και τόσο σπουδαίο σε αυτό το παιχνίδι που το κάνετε να είναι νούμερο ένα στις λίστες με τα πιο αναμενόμενα. Γιατί okay, η ιδέα και η τέτοια, όλα είναι φανταστικά και εκπληκτικά, αλλά δεν έδειχναν κάτι που έφταναν. Που θα οδηγούσε αυτό το παιχνίδι εκεί που ήταν λίγο πριν κυκλοφορήσει, δηλαδή στο Θεό το hype. Και σε όλα αυτά, αν θέλετε τη δική μου άποψη, σε όλα αυτά υπεύθυνη είναι η Sony. Η Sony έβγαινε στις συνεντεύξεις τύπου τις δικές της και παρουσίαζε την επόμενη επανάσταση. Μας το έδειχνε 2-3 φορές στις συνεντεύξεις τύπου. Και στην E3 και στην Gamescom και εκεί και αλλού και trailers και το άλλο και... προωθούσε ένα γίγαντα και τα παλικάρια από εκεί πίσω, 18 άτομα ομάδα, σου λέει τι κάνουμε.
Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα. Θα σου πω γιατί. Γιατί τα περισσότερα δεν τα διάβασα όλα. Γιατί δεν έχω παίξει παιχνίδι και δεν ήθελα τώρα να σχολιάσω. Η συνέντευξη του Σον. Σον Μάρεϊ. Μάρεϊ, τη διάβασε που έλεγε. Παιδιά, με κάλεσαν στην press conference της E3 πάνω η Sony χωρίς να μου το πούν και δεν ήξερα τι να πω. Πρόσεξε τώρα. Άρα προσπαθούμε να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο να κράξουμε. Προφανώς θα είναι οι μεγάλοι που θα κράξουμε, δεν θα κράξουμε αυτούς. Απλά και αυτοί έκαναν υπερβολές. Αυτό είπα. Όλοι υπερβάλαμε με το No Man's Sky. Και οι ίδιοι τους ναι. που έλεγαν ότι ετοιμάζουν αυτό το γίγαντα. Και η Sony που το χρηματοδότησε και το προώθησε και το επικοινώνησε στον κόσμο. Γιατί κακά τα ψέματα. Το No Man's Sky το μάθαμε ως PlayStation παιχνίδι. Έτσι. Ναι, ναι. Το μάθαμε ως PlayStation, ως Sony παιχνίδι. Και η Sony φταίει κατ' εμέ περισσότερο από όλους στο τρόπο που το επικοινώνησε και στο κοινό που το επικοινώνησε. Γιατί, παιδιά, το No Man's Sky είναι ένα space simulation, gathering materials κτλ. Υπάρχουν εκατομμύρια τέτοια παιχνίδια, μπορεί και καλύτερα παιχνίδια από αυτό, και είναι μια πολύ μικρή κατηγορία. Πολύ μικρή κατηγορία που αφηθύνεται σε ένα υπερβολικά μικρό και ιδιαίτερο κοινό. Και αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι παιχνίδι για τόσο μικρό κοινό και πολύ ειδικό κοινό, ξαφνικά το προωθούν σε ένα γιγαντιαίο κοινό, σε ένα κοινό χάος, που εκεί είναι λογικό όταν εμφανιστεί σε εκείνο το κοινό να κρυθεί και να πέσουν όλοι. Τι περιμένατε, μάχες, Call of Duty, εκρήξεις, cutscenes, ιστορίες? Όχι, Space Sim ήταν, το ξέραμε. Απλά νομίζω ότι ούτε καν MMO δεν είναι, έτσι δεν είναι. Δεν είναι ούτε MMO. Εννοώ ότι κάποια πολύ βασικά πράγματα, ας πούμε, ούτε αυτά δεν... Το οποίο μαθαίθηκε νομίζω μερικές μέρες πριν την κυκλοφορία του, από το εξώφυλλο, κάτι τέτοια. Δηλαδή ήταν πολύ χοντρά. Σε συλλεκτική έκδοση του αυτοκολλητάκι. Θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέει ο Γιώργος με τον Πίτερ Μολινό. Υπάρχει μια διαφορά. Ο Μολινό, η περίπτωσή του με το Fable, μπορεί να υπόσχονταν πράγματα, αλλά είχε από πίσω τις πλάτες της Microsoft. Εντάξει, η οποία έσταζε χρήμα αβέρτα. Τις περισσότερες υποσχέσεις του Σινμουρέι τις έκανε ενώ ήξερε ότι είχε ομάδα 15 ατόμων. Ήξερε ότι μερικά από αυτά τα πράγματα μπορεί να μην μπορούσε να τα παραδώσει και όμως τα υπόσχονταν. Ναι, έπεσε και θύμα τη Sony. Τον έσπρωχνε και η Sony προς τα εκεί, αλλά υπάρχει μία μικρή διαφορά σε αυτό. Συμφωνώ, δεν τα έλεγε σε συνεντεύξεις τύπου. Εγώ αυτά που είδα ήταν από συνεντεύξεις δικές του, ας πούμε. Το 90% είναι στις συνεντεύξεις του. Ναι, και, okay. Και είναι quotes που λένε σε φάση, ναι, αυτή τη στιγμή μπορείς να κάνεις, ξέρω εγώ, landing σε asteroids. Κάτι τέτοια, τα οποία τελικά δεν ισχύουν. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, όπως είχε πει και στη συνέντευξή του, μπορεί να παίζεις χωρίς να μαζεύεις resources καθόλου. Απλά να εξερευνάς το σύμπαν. Απλά θέλω να τονίσω τη διαφορά με τον Μολινό που έρχεται συχνά το όνομά του. Ότι ο Μολινό έλεγε. Εντάξει, το έκανε και με τον Κόντους μετά που είχε indie studio, αλλά εντάξει, έτσι είναι ο Μολινό. Αυτός το είδε κιόλας το τι έχει πάθει ο Μολινό, αλλά έκανε υποσχέσεις έχοντας από πίσω το indie ομάδα. Όχι έχοντας μια ομάδα όπως η Lionhead 300 υπαλλήλων και με ένα budget άπειρο από πίσω. Που ο Μολινό τις υποσχέσεις του, άμα του κρατούσε 5 χρόνια ακόμα, μπορεί και να τις έκανε εν τέλει. Αυτοί πώς θα τις έκαναν τα 16 άτομα? Ναι, μπορώ εντάξει. Να πω κι εγώ κάτι σε αυτό? Λέγε. Δεν διαφωνώ μαζί σας, Γιώργο και Θέμη. Απλά έχω μία από τις μεγαλύτερες ενστάσεις και μάλιστα απογοητεύομαι εκτρά και δηλώνω ότι όλο αυτό το hate που τρώει το No Man's Sky δεν θα πρέπει να το τρώει. Ο βασικότερος λόγος είναι... Γιατί λέτε τώρα για αυτόν τον άνθρωπο, τον Σον Μόρεϊ, πώς λέγεται, ο οποίος βγαίνει συνεντεύξεις, έτσι. Μάρεϊ. Ναι, ο Σον Μάρεϊ. Ναι, ναι, όπως προφέρετε. Αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων, ο δημιουργός του No Man's Sky, βγαίνει και κάνει συνεντεύξεις. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι αυτός ο άνθρωπος βγαίνει και είναι στα φώτα της δημοσιότητας. Τι διαφορά λοιπόν έχει όταν μιλάμε, γιατί μιλήσαμε για εξαπάτηση. Τι διαφορά έχει λοιπόν όταν μια εταιρεία σου βγάζει ένα τρέιλερ το οποίο τελικά δεν είναι αυτό που περίμενες. Δηλαδή σου δείχνει gameplay video και τελικά δεν είναι αυτό το παιχνίδι. Μπαίνεις μέσα, παίζεις το παιχνίδι, δεν είναι αυτά τα γραφικά, δεν είναι έτσι όπως το περίμενες και. Που δεν έχει βγει αυτή η εταιρεία να κάνει δηλώσεις, απλά σου έχει δείξει ένα βιντεάκι, σου έχει πει θα γίνονται αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Τι διαφορά έχει? Είναι πιο χοντρό, Τζέιμι, είναι πιο χοντρό αυτό που έκαναν, γιατί το hype χτίστηκε βάσει αυτών που υποσχέθηκαν. Κατάλαβες. Κακός. Ναι, απλά μιλάμε για την ίδια εξαπάτηση.
Δηλαδή για τα downgrades που τρώνε όλοι οι τίτλοι. Που λέμε δεν το μιλάμε για αυτό το downgrade. Τώρα μιλάμε να απουσιάζει το 80% αυτό που υποσχέθηκαν. Αυτό δεν είναι downgrade. Γιατί εγώ θα είμαι ειλικρινής. Νομίζω... Όντως πολλά από αυτά που περίμενε ο κόσμος δεν υπάρχουν στο παιχνίδι. Αυτό που λέει ο Σάκης. Γιατί έχω παίξει και 20 ώρες σε αντίθεση με εσάς που δεν παίξατε. Πρέπει επιτέλους. Μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό ότι όντως λείπουν πράγματα έτσι. Τα αντανακλαστικά μας, ας πούμε, ως βιομηχανία, να το πω ως κοινό. Έχω επιστροφή. Ναι, πρέπει να γίνει λιγότερο έντονα. Δηλαδή, εντάξει, δεν χρειάζεται ούτε να ενθουσιαζόμαστε τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα με κάτι. Εκεί κρύβεται όλοι τέτοιο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι... Εκεί φταίτε εσείς που πήγατε και το προπαραγγείλατε 6 μήνες πριν. Ενώ θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι το παιχνίδι αυτό ίσως θα έπρεπε να περιμένετε. Να δείτε τι είναι και μετά. Γιατί βλέπω κόσμο, το refund button λειτουργεί, το έτσι λειτουργεί, το άλλο λειτουργεί και εγώ έκανα pre-order και πω την πάτησα κτλ. Όχι. Εκεί και είναι ότι αυτός... θα πρέπει και εμείς, όπως είπε ο Γιώργος, πολύ σωστά, και το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές εδώ σε αυτή την εκπομπή, ότι εμείς θα πρέπει λιγάκι να έχουμε τα αντανακλαστικά μας σε εγρήγορση, να κοιτάμε σε μεγαλύτερο βάθος αυτά που μας πλασάρουνε και να προσέχουμε λιγάκι και να περιμένουμε. Η υπομονή είναι αρετή στις περιπτώσεις αυτές. Γιατί αν είχες υπομονή, ούτε για τα λεφτά θα γκρίνιαζες, ούτε για το ότι σε κοροϊδέψε το No Man's Sky, ούτε τίποτα. Η μεγαλύτερη τιμωρία που έχεις να κάνεις εσύ στο Sean Murray, στη Sony, στην Ubisoft, στη Microsoft και στη Nintendo είναι να περιμένεις και αν δεις ότι όχι, γι' αυτό υπάρχουμε εμείς τα μέσα. Εμείς θα σας πούμε είναι αυτό, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και να περιμένεις και με βάση αυτά που θα ακούσεις και θα δεις, αποφασίζεις να αγοράσεις. Πόσο μάλλον για ένα παιχνίδι τόσο ιδιαίτερο, για ένα παιχνίδι τόσο σπάνιο, τόσο φιλόδοξο και τόσο νέο. Εγώ είχα σοκαριστεί με το πόσο ψηλά ήταν στο hype αυτό το παιχνίδι. Ναι. Και 2 χρόνια τώρα λέω, τι βλέπετε σε αυτό το παιχνίδι, ρε πούστη μου. Σάκη, ίσως και γι' αυτό το εκτίμησε λίγο παραπάνω. Γιατί είχε τον πύχη χαμηλά και το εκτίμησε για αυτά που προσφέρει τώρα. Και γι' αυτό ίσως πείραξε τους άλλους τόσο πολύ που είχαν τον πύχη ψηλά και αναγκαστικά ήταν κάτι που είναι παρακάτω. Και σε ακριβώς, αυτό... ακριβώς. Και ξέρετε, να σας πω κάτι, αν θέλετε να σας πω και την άποψή μου για το No Man's Sky. Επειδή εγώ δεν είχα δώσει έμφαση σε αυτές τις συνεντεύξεις και σε όλες αυτές τις υποσχέσεις, ναι. καθόλου όμως. Και απλά πήρα και έβαλα ένα παιχνιδάκι να παίξω. Να σας πω ότι για εμένα, στη χρονική περίοδο που έσκασε το No Man's Sky, δηλαδή πριν το μεγαλείο του Deus Ex, τώρα που είναι καλοκαίρι, σε μια φάση δικιά μου που είμαι λίγο ζόρικα με διάφορα πράγματα, για εμένα είναι δώρο. Δηλαδή εμένα βάζοντας το παιχνίδι, με χαλαρώνει, αράζω, ταξιδεύω, μπορώ να σου πω όσα προβλήματα θέλεις και όσα... να γκρινιάξω όσο θέλετε, αλλά τουλάχιστον εγώ το ευχαριστιέμαι. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Μήπως... Δεν θα το πρότεινα. Ναι, κατάλαβα τι λες. Δεν θα το πρότεινα το παιχνίδι να το πω πήγαινε αγόρασέ το. Γιατί γαμάει. Σίγουρα δεν θα το έκανα αυτό. Θα σου εξηγούσα τι είναι, θα σου έλεγα αυτό, αυτό και αυτό, και από εκεί και πέρα θα διάλεγες. Σε κανένα δύο παιδιά που με ρώτησαν, τους λέω όχι, άστο φίλε μου, δεν είναι για εσένα. Απλά αν. Δεν είχε διαφημιστεί τόσο και αν απλά έβγαινε ως ένα φιλόδοξο indie, ας πούμε, που έλεπες τώρα θα είχαμε πάθει όλοι σοκ, πιστεύω. Δηλαδή ίσως να του έκανε και κακό τελικά. Έρχονται και άλλα σε αντίθεση. Για παράδειγμα, γιατί όλα τα γαμημένα παιχνίδια στο Steam, τα μεγάλα παιχνίδια κοστίζουν 49 και αυτό είχε 59. Πες με ένα λόγο. Στο Steam, ας το PlayStation. Αυτό είναι... εντάξει. Είναι δυνατόν παιχνίδι το οποίο... σε πολλά σημεία αυτοπλασάρεται και ως indie. Έτσι. Όχι. Να είναι πιο ψηλά και από τα AAA σε τιμή. Δηλαδή 49,99 το Deus Ex. 59,99 το No Man's Sky. Δηλαδή και οι ίδιοι τους βγάλανε τα μαχαιράκια και στα μάτια τους. Έτσι. Θα σου πω, πλασαρίστηκε ως ένα παιχνίδι που ήταν ατελείωτο. Θυμάσαι που συζητούσαμε και γελούσαμε τις προάλλες. Θα είναι ένα παιχνίδι που θα παίζεις για μήνες, ξέρω εγώ. Και υποψιάζομαι ότι με αυτή την ιδέα που θα είχε το κοινό, πάνω σε αυτό πάτησαν και πήγαν να το βάλουν 60. Κατάλαβες, με έννοια ότι εμείς σου προσφέρουμε περιεχόμενο ατελείωτο, ρε φίλε. Να το βάλεις 60. Να το βάλεις ψηλά full price. Εγώ δεν θα είμαι από αυτούς που θα σας πω, παιδιά, το παιχνίδι για 19 ευρώ. Full price. Θες full price. Πάρ' το full price. Αλλά το full price στο Steam
Γιώργο. Ναι, θεωρείται το 49-99. Αυτό σου λέω. Όχι το 59, δηλαδή οι τύποι βάλανε 10 ευρώ πάνω από το full price. Πάτησαν πάνω σε αυτό το marketing που είχαν κάνει ότι έχει ατελείωτο περιεχόμενο κτλ. Και πατάς install και είναι 2,8 γίγα. Όχι. Καταλαβες. Κατάλαβα τι λες. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι 2,8 γίγα. Εγώ γι' αυτό σου είπα ότι έπαιξα λίγο ανήθικα κατά όψη μου. Ξέχω από το παιχνίδι και τι είναι, το οποίο θα φανεί έτσι. Αντικειμενικά θα δούμε τι είναι στο μέλλον και πώς θα μείνει. Σαν πλασάρισμα, σαν marketing, σαν εικόνα κτλ. Έπαιξαν λίγο ύπουλα. Και καλά κάνουν και τους κράζουν, κατά τη γνώμη μου. Απλά όχι υπερβολές, ρε παιδιά. Δηλαδή εντάξει, βλέπω το ένα χάλια το χειρότερο παιχνίδι που έχει βγει ποτέ. Κάτι τέτοια, ας πούμε. Δεν χρειάζεται τις υπερβολές. Εντάξει, πείτε που έσφαλαν να είμαστε προσεκτικοί την επόμενη φορά να μην την ξαναπατήσουμε. Αυτό έχει σημασία. Τώρα τι έγινε. Αυτό ακριβώς, Γιώργο. Και το παιχνίδι πήγε καλά, έτσι. Δηλαδή είχε πολλές φοβές. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο. Πες τα λίγο, Τζέιμι. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο. Έκανε το δεύτερο μεγαλύτερο launch σαν PlayStation 4 τίτλος. Δηλαδή δεν έχει ξανά. Είναι ο δεύτερος PlayStation 4 τίτλος που έχει κάνει αυτό το launch. Παιδιά, με τόση επιτυχία. Υπερβολικά όλα. Μάλιστα, για μένα όλα αυτά είναι υπερβολικά. Για μια ομάδα που πριν είχε κάνει τον John Danger. Αυτά είναι τώρα. Υπερβολικά. Ναι, να σου πω κάτι. Βιομηχανία, ναι. Καλά να πάθεις. Για μένα, καλά να πάθουν όλοι. Εντάξει, ακόμα την πατάμε. Όχι. Την πατάμε. Να αποκτήσουμε αντίληψη, ρε Γιώργο. Ναι. Δεν γίνεται, Σάκη, αφού όλα βασίζονται στο σοκ πλέον. Ακούς εκφράσεις συγκλονιστικό, το καλύτερο, απίστευτο. Σίγουρα. Κάθε 5 λεπτά ακούστε τις εκφράσεις. Το No Man's Sky, Γιώργο μου, γλυκούλη μου. Το βλέπαμε και δεν είχε τίποτα σε σοκ. Εμείς, δηλαδή είχε δεινοσαυράκια. Είχε το σοκ δεν είχε του μεγέθους. Κανένα. Είχε το σοκ του ότι είναι procedural και τα λοιπά και είναι κάτι καινούριο και ότι κοίταξε μια ομάδα 13 ατόμων τι πάει να κάνει. Πάει να αποδογυρίσει τα τραπέζια στην ουσία, έτσι, του game design. Εντάξει, έφαγαν τα μούτρα τους. Έφαγαν τα μούτρα τους με την. Όχι, δεν έφαγαν τα μούτρα τους, γιατί το παιχνίδι πηγαίνει γαμιώντας εμπορικά. Συμφωνώ. Και εγώ ξαναλέω, γιατί εγώ είμαι από τις περιπτώσεις που το No Man's Sky το ευχαριστιέται. Εγώ παίζω και γουστάρω. Εγώ μετά που θα κλείσουμε, εγώ θα παίξω No Man's Sky. Γιατί μου αρέσει. Μπορεί να μην ασχολιόμουν σε περίοδο πιο καυτή, που θα έχει ξέρεις πολύ μεγάλες κυκλοφορίες κτλ. Αλλά εγώ το καταευχαριστιέμαι και απολαμβάνω. Και επειδή έχω και μία πόρωση με το διάστημα κτλ., εμένα μου αρέσει. Και εκτιμώ πάρα πολλά σε αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι και οι reviewers θα έπρεπε να είναι λιγάκι πιο προσεκτικοί στο τι θα μεταφέρουν. Γι' αυτό παραδέχτηκα και τον Μπάμπη που σε 6.500 λέξεις τα είπε όλα. Και είπε και για τις προθέσεις και είπε και για τα προβλήματα. Έχει μια ολόκληρη τέτοια μεγάλη παράγραφο 1.000 λέξεων με προβλήματα και ελλείψεις. Έτσι. Αλλά είπε και άλλα πράγματα που κάνει και είναι εντυπωσιακά σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Εγώ ξαναλέω, δεν συζητάω καν για την ποιότητα του είδου παιχνιδιού. Συζητάω για όλο το περίγυρο, ας πούμε έτσι, για το όλα όσα προηγήθηκαν και όλα όσα ακολούθησαν από την κυκλοφορία του, αν ήταν ή όχι δικαιολογημένα. Εγώ θα το πω και θα κλείσω με αυτό για το No Man's Sky. Για εμένα οι haters, οι πολύ μεγάλοι haters του παιχνιδιού είναι αυτοί που αδικαιολόγητα το είχαν θέσει πάρα πολύ ψηλά. Όποιος δεν είχε πορωθεί με το παιχνίδι, όπως ήμουν εγώ, ναι, το παιχνίδι θα το ευχαριστηθεί και θα εκτιμήσει τα όσα έχει να δώσει. Αυτοί που είχαν υπερπορωθεί με αυτό το παιχνίδι, τώρα έρχονται και το θάβουνε. Αλλά δεν φταίει το ίδιο το παιχνίδι, φταίνε αυτοί οι πολύ φανατικοί που χωρίς να βλέπουν κάτι. Κάτσε. Τόσο απτό, δεν βλέπανε. Ας τις υποσχέσεις. Δεν έβλεπα. Γιώργο, διαβάζω και ζω τη βιομηχανία. Εντάξει. Δεν έβλεπα κάτι που. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε και άφηση αματιών σε αυτούς, έτσι. Όχι. Ούτε σε αυτούς, ούτε στη Sony. Όχι. Συμφωνώ ότι εμείς έχουμε τελικώς τη μεγαλύτερη ευθύνη, έτσι. Σε εμάς απευθύνονται, εμείς πρέπει να τα επεξεργαστούμε. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι και εγώ που παρακολουθούσα το παιχνίδι ως ένα σημείο, με τα τρέιλερ και τις ανακοινώσεις τους. Δεν έβλεπα κάτι τόσο συγκλονιστικό για να ξέρεις τι έλεγα. Το κοιτούσαμε μισό μάτι και έλεγα: «Οκ, άστο να κυκλοφορήσει». Συμφωνώ μαζί, δεν τα συζητούσαμε τόσες φορές. Επί 2 χρόνια το συζητούσαμε, θυμάσαι. Τι έχουν πάθει και τι έχουν πάθει και. Απλά θέλω να σου πω ότι. Ναι, και στο chat πείτε για No Man's Sky. Πείτε για No Man's Sky. Και λέγαμε: «Τι να πούμε, δεν ξέρουμε. Δεν βλέπουμε κάτι». Συμφωνώ. Ξέρουμε ότι θα έχει 15 πλανήτες αυτό. Τι άλλο ξέρουμε. Όχι, για ένα χρόνο δεν καταλαβαίνω αυτό. Αυτό λέω ότι φταίνε αυτοί που χωρίς να βλέπουν κάτι συγκλονιστικό το ανέβασαν εκεί πάνω το παιχνίδι.
Άσε το τι λέει ο καθένας developer. Συμφωνώ. Ο άλλος βγαίνει και σου λέει φτιάχνω το καλύτερο παιχνίδι των εποχών. Όλοι το κάνουν. Πρέπει να τον κράξουμε αυτόν τον τύπο. Ο τύπος ρε μαλάκα υποστηρίζει το παιχνίδι του και το προϊόν. Κοίταξε, άλλο να λες θα βγάλω το καλύτερο παιχνίδι των εποχών και άλλο να λες θα βγάλω ένα παιχνίδι που θα έχει αυτό, αυτό και αυτό και τελικά να μην τάχει. Καταλαβες. Συμφωνώ. Σε αυτό εγώ τους κράζω και ελπίζω να μάθουν από αυτό γιατί πιστεύω ότι αυτές τις τακτικές όπως φάνηκε με τον Μολνέ κάνουν κακό σε βάθος χρόνου. Μπορεί παριστασιακά τώρα το hype να τους βοήθησε κτλ. Αλλά την επόμενη φορά που θα βγάλουν παιχνίδι, όλοι θα είναι πολύ επιφυλακτικοί μαζί τους. Βέβαια. Κατάλαβες. Οπότε. Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Όλα αυτά τα παραδείγματα είναι μαθήματα. Θα πρέπει να αποτελέσουν μαθήματα παιχνίδια όπως το No Man's Sky, κυκλοφορίες όπως το No Man's Sky. Τις τροφές, τις αμάσιτες, όχι πια. Περιμένετε να κυκλοφορήσει και μετά. Η μεγαλύτερη τιμωρία που είχατε να κάνετε στο No Man's Sky είναι να περιμένετε. Και να μην το κάνετε pre-order. Και να μην το κάνετε το μεγαλύτερο. Το να βγαίνετε τώρα αυτό, παιδιά, στα forums και στα σχόλια στο YouTube και να βρίζετε τη μάνα του Σον Μάρεϊ, δεν έχει νόημα. Τη ζημιά σας την κάνατε. Δηλαδή αγοράσετε ένα παιχνίδι που κατά τη δική σας άποψη δεν θα έπρεπε να αγοραστεί. Ναι, ναι. Οπότε η υπομονή σας θα ήταν το μεγαλύτερο όπλο που θα είχατε απέναντι στο No Man's Sky και το κάθε No Man's Sky. Συμφωνώ σε αυτά που λες, Άκη, και σε αυτά που λέει ο Γιώργος κύριος. Και θέλω να προσθέσω σε αυτό που λες ότι όντως η βασική πέτη είναι αυτή που ήταν χαϊπερισμένη μέχρι με το που λένε ήρθε το παιχνίδι, θα αλλάξει τη βιομηχανία. Και η μόνη παρένθεση που θέλω να βάλω για να συμπληρώσω τη δική μου άποψη είναι ότι αυτοί όμως δεν χαϊπαρίστηκαν 100% μόνοι τους. Αυτό, okay. Παιδιά, μην τα ρίχνουμε όλα στο και κοινό. Όταν αλλά φταίει το κοινό κατά 90%, αλλά όταν το παιχνίδι δεν έχει multiplayer και αυτό το διευκρινίζεις δύο μέρες πριν με ένα tweet και το αφήνεις πάλι να αιωρείται, χωρίς να το λύνεις 100% το αν θα έχει όχι καταφατικά, φταίει και εσύ λίγο. Δεν φταίει μόνο το κοινό, γιατί και εσύ το βοηθάς το κοινό να το φτάσει. Αυτό λέω, δεν μπορούμε να τους δώσουμε άφεση αμαρτιών. Φταίει το κοινό φυσικά, αλλά παιδιά και αυτοί έκαναν εγκλήματα, ας πούμε, έτσι. Τέλος πάντων, εγώ λέω να αλλάξουμε θέμα. Το No Man's Sky θα φανεί τι αποτύπωμα θα αφήσει στη βιομηχανία και τι πόδια έχει, έτσι. Γιατί εντάξει, για αρχή πήγε καλά, να δούμε αν θα έχει διάρκεια. Θα δείξει και εγώ και τις επόμενες κινήσεις. Θα περιμένω σε μια πτώση τιμής θα το πάρω. Γιατί όπως λες και εσύ, sci-fi θεματολογία, ιδίως με αυτή την ATLA, λίγο το pulp που βγάζει σαν εικαστικό μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει το παιχνίδι. Ναι, ναι. Και πολύ σε σένα, σαν πρίτσικα, θα στο πρότεινα. Ναι, ναι. Σε κάποιον άλλον, όχι. Γι' αυτό και γράφεις review, τα γράφεις όλα όμορφα και ωραία και ο άλλος έρχεται και κρίνει και λες τη γνώμη σου. Και επίσης τραβηγμένες περιπτώσεις είναι από σχόλια που διάβασα, ας πούμε, προς τον Μπάμπη και τον κάθε Μπάμπη, θες να μας πείσεις ότι είναι καλό και τα λοιπά. Κάτσε ρε φίλε, αφού άμα του άρεσε δηλαδή του αλουνού, η γνώμη του δεν είναι. Ναι. Τι είναι τελικά με ένα review, ρε παιδιά. Ναι, με μια λογική προσπαθούμε να σας πείσουμε για οποιοδήποτε παιχνίδι μας άρεσε, ας πούμε. Εντάξει, δεν ξέρω. Καταλαβες. Επειδή δεν σας γεμίζει εσάς το μάτι, δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθώ κανένα, να σε πείσω, ας πούμε. Η άποψη είναι, αυτό είναι. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Λοιπόν, πες Θέμη, θες να για το Final Fantasy, ας πούμε, το οποίο καθυστέρησε και πάει για Νοέμβριο. Πες τα για να έχουμε έτσι ολοκληρωμένο το διωράκι, τουλάχιστον ο κόσμος να ακούσει δύο ώρες από την εκπομπή και να πάρει τις ειδήσεις της Gamescom, ναι. Αυτό ήταν λίγες μέρες πριν την Gamescom, πριν την έναρξη της έκθεσης. Βγήκε ο δημιουργός και είπε ότι θέλουμε λίγο ακόμα χρόνο, περίπου δύο μήνες είναι, για να κάνουμε λίγο ακόμα πώληση, λίγο να το καλυτερεύσουμε, να το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει τι σημαίνει. PlayStation 4 στην κάλτσα. PlayStation 4 νέου. Ευχαριστώ. Είναι πολύ πιθανό. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Εννοείται. PlayStation νέου. Το καθυστερήσαμε για να το υποστηρίζουμε. Γιατί βγαίνει. Θα βγει μετά την ανακοίνωση του Νίο, ας πούμε, και δεν θα το υποστηρίζει, ξέρω εγώ. Όχι, όχι για να το υποστηρίξουν, για να το πλασάρουν μαζί με τον Νίο. Πιο πολύ. Είναι πολύ πιθανό αυτό. Να είναι ο πρώτος γίγαντας παιχνίδι που θα το υποστηρίζει και. Έχεις δίκιο, το οποίο, το είπαμε αμέσως τώρα, 7 Σεπτέμβρη έχει ανακοινωθεί η event της Sony, όπου λογικά θα έχουμε παρουσίαση και επίδειξη με παιχνίδια, μάλλον έτσι. Έτσι. Γιατί το Σκόρπιο ακούσαμε, αλλά δεν είδαμε τίποτα στην ουσία τη σημαία. Αυτό ελπίζω να δούμε τώρα από τη Sony. Να δούμε ένα Uncharted σε 4K και να μείνουμε χαζοί. Όπω, μην λες τέτοια. Τι άλλο είχαμε. Το Uncharted και σε 1080p σε αφήνει χαζό. Άφεστε τώρα τις. Καλά, ναι, αλλά φαντάσου,
φαντάσου το σοκ στο 1080p να το δεις και σε 4K και να έχει και περισσότερα εφέ και όλα αυτά. Εντάξει. Θα μείνεις τελώς. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά, για πείτε μου. Θέλω να πω κάτι το οποίο μου άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Για πες. Και δεν το περίμενα. Θέλω να πω για το The Surge. Το είδες καθόλου? Όχι. Είναι από την Deck 13. Ναι. Η Deck 13 είναι αυτή που έβγαλε το Lords of the Fallen. Λοιπόν, άκου. Έχει βγάλει κι άλλα στο παρελθόν παιχνιδάκια η Deck 13. Έχει βγάλει εκείνο το Son King. Πώς λεγόταν, ένα φοβερό adventure. Το είχα παίξει κιόλας και το έχω κιόλας. Κάτι King. Κάπως έτσι λεγόταν το παιχνίδι. Τέλος πάντων, από την Focus Interactive παμπλισάρεται αυτό το πράγμα. Τι είναι? Είναι Dark Souls. Sci-fi. Okay. Αυτή και το Lords of the Fallen δεν είναι έτσι. Ναι. Κάνει clones, λοιπόν, clones είναι... of Dark Souls. Μην βάρω στο γραφείο γιατί θα σου πω εδώ. Το Blood Nut, μήπως έλεγες? Όχι, το... ένα King... Δεν έχει κάτι King, πάντως, έχει, γιατί έχει, κοιτάω έχει, τώρα. Έχει, King. Έχει. Αυτή είναι. Η Deck 13 είναι. Τέλος πάντων. Ένα adventure είναι με ένα τέτοιο. Το έχω παίξει στο αυτό PC. Είναι για PC, PlayStation 4, τα γνωστά όλα. Δεν ξέρω, τα παιδιά θα μας πούνε. Ναι, PC, PS4 και Xbox One. Μάλιστα. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται δηλαδή... Εντάξει, εγώ πάλι βλέπω sci-fi και γουστάρω γι' αυτό. Και είναι μυρίζει μία δόση έχει... Dark Souls εκεί μέσα, ε. Όχι μία, είναι full Dark Souls το στήσιμο, ρε. Full όμως. Jack King, αυτό λέω. Μπράβο. Okay. Ναι. Jack King. Ωραίο adventure ήταν αυτό, είχε πλάκα. Είχαμε ένα... Αυτό δηλαδή μου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Δεν το είδα καθόλου, δεν το είδα. Α, τώρα που βλέπω τα τέτοια, θέλω να το σχολιάσω λίγο. Κάθισα και είδα λίγο σήμερα και gameplay από Pro Evolution, ναι, και από FIFA 17. Για πες μου και φίλε, απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Πρώτα, και από τα δύο. Ναι, θα σου πω γιατί. Για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Πρώτα θα ξεκινήσω από το FIFA 17, το οποίο υποτίθεται ότι πέρασε σε άλλη μηχανή γραφικών, θα βλέπαμε κάποια αλλαγή. Εγώ δεν είδα τίποτα. Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να το παίξουμε φυσικά για να δούμε, ναι, τι αλλαγές έχει. Απλά περίμενα να είναι πιο εμφανής διαφορά, ας πούμε, και μόνο στα γραφικά, στην κίνηση, σε κάτι, ρε παιδί μου. Δεν τρελάθηκα, μου φάνηκε πολύ γρήγορο αυτό που είδα, ας πούμε. Δηλαδή, πάσεις έβγαιναν για την πλάκα τους, ό,τι σώμα και να είχε, όπου και να είχε γυρίσει το σώμα του ο παίκτης, ή έβγαζε πάσα, ας πούμε, ακριβίας. Και το άλλο, το Pro Evolution, το οποίο μου φαίνεται λίγο πιο συμπαθητικό. Κάπως η κίνηση με χάλασε, έκανα. Δεν μπορώ να το περιγράψω ακριβώς γιατί. Όποιοι το έχουν δει, δεν ξέρω, ας μου σχολιάσουνε. Σαν κατουνίστικη, δεν ξέρω, σαν λίγο πιο υπερβολική. Τα χέρια έτσι όπως τα κουνούσαν, τα νέτεχαν. Σαν να χάνει λίγο το ρεαλισμό του, ας πούμε, μου φάνηκε. Βέβαια, αυτά είναι παιχνίδια που κρίνονται μόνο αν πιάσει το μοχλό. Έχεις δίκιο απόλυτα. Απλά εγώ ξέρεις τι, μπήκαμε κάποιες προσδοκίες, ιδίως στο FIFA. Λέω, άντε, για να δούμε τι πάνε να κάνουν. Περίμενε κάτι άλλο και δεν είδα τίποτα και λέω, τι έγινε τώρα. Εγώ ξέρεις τι νομίζω. Εγώ νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούν εύκολα να εξελιχθούν τα sports games. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν μαγικά πλέον για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Κατάλαβες, θα πρέπει δηλαδή να αλλάξουν ριζικά όλα τα πράγματα και όχι απλά συμφωνώ. Μια μηχανή γραφικών. Και δεν είναι καθόλου απλά... Ίσως στον τρόπο που τα φτιάχνουν για να περάσουν σε ένα άλλο επίπεδο development για να μπορούμε να δούμε διαφορές. Και... Με έκανε και φοβερή εντύπωση. Είναι φανταστικά οπτικά όλα, έτσι. Είναι, δηλαδή, είναι, αν δεις τα NBA αυτά, χαζεύεις. Είναι. Ξέρεις, είχα διαβάσει ένα αφιέρωμα για τα Madden, το οποίο ήταν τώρα για το Madden το 12 ή το 11, τότε, σκέψου. Και έλεγε ότι το Madden έχει από πίσω του 1.000.000 γραμμές κώδικα. Μιλάμε για τέρατα δηλαδή. Τα οποία έτσι προφανώς και αυξάνονται με κάθε νέα κυκλοφορία. Οπότε ξέρεις τι δουλειά έχει ένα παιχνίδι. Τόσες ομάδες, τόσους αθλητές, τόσες. Παίζεις με ρεαλισμό, δεν παίζεις μόνο. Αφήστε το, παιδιά, δεν είναι μόνο αυτό. Τα σκάνικ που κάνουν, πόπο, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Είναι τρελά τα πράγματα αυτά που κάνουν. Animations, τεχνητή νοημοσύνη. Άστο. Απίθανα πράγματα. Έχουν πάρα πολύ δουλειά αυτά τα παιχνίδια, δεν είναι αστεία. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση που διάλεξαν τη Frostbite, γιατί. Φαντάζομαι ότι η αντίστοιχη που είχε η, πώς λεγότανε, της EA... Fox. Όχι. Της EA, λέω. Όχι, η Fox. Της Konami. Η Konami έχει Fox. Όχι, Impulse. Ναι. Πώς λέγεται, ρε. Ποια λες, Γιώργο? Αυτή των αθλητικών τίτλων της, που τελικά δεν της βγήκε τόσο καλή. Impact. Impact Engine. Α, Impact, ναι. Impulse, είπα. Impact, ναι. Impact, ναι. Φαντάζομαι ότι ήταν δημιουργημένη με βάση
αυτές τις απαιτήσεις, αυτές τις ανάγκες με το παιχνίδι. Κατάλαβες, η Frostbite προφανώς και έχει μεγάλο εύρος, ας πούμε, σε αυτό που μπορείς να κάνεις, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να χειριστεί τέτοιο. Γιατί θέλεις φοβερά animation πρώτο και δεύτερο. Φοβερό impact detection, πώς λέγεται αυτό. Μήπως εννοούμε την Ignite. Ignite. Ναι, παιδιά, έχετε δίκιο. Ναι, Ignite Engine, αυτή είναι. Που θα πήγαινε σε άλλο επίπεδο το collision detection και τέτοια πράγματα. Αυτό ακριβώς, ναι. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα αυτό είναι. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, πίστευα ότι αυτές οι μηχανές γραφικών είναι εστιασμένες σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, χρήσιμα για τους αθλητικούς τίτλους. Όπως το animation και το collision detection και όλα αυτά. Δηλαδή, λεπτομέρειες. Ναι. Τώρα η Frostbite δεν ξέρω. Θα δείξει. Εντάξει, πάντως δουλεύουν πολύ με τη Frostbite. Πλέον, ναι, δουλεύουν πολύ developers στη CAA. Πλέον, Jamie, τρέχουν και λίγο σαν marketing, έτσι. Και μόνο βλέπεις Frostbite, ας πούμε, ξέρεις. Ναι, εντάξει, νομίζεις σίγουρα. Νομίζεις θα είναι κορυφή. Σίγουρα. Θα πω σίγουρα. Για το και ψηφίδι, γιατί το τελείωσα. Θα πω. Ναι, τίποτα. Απλά ήθελα να πω αυτό, ότι δουλεύουν πολλά χρόνια με τη Frostbite όλη τη CA, οπότε είναι πιο εύκολο, φαντάζομαι. Μακάρι, αυτό μόνο σκέφτομαι. Θα φανεί 24 νομίζω Αυγούστου βγαίνει και το demo του Pro Evolution, οπότε θα έχουμε μια πρώτη επαφή και λογικά στα κοντά θα είναι και του FIFA. Ναι, ναι, ναι. Θα το δούμε σίγουρα. Ναι. Θέλετε να συνεχίσουμε με ειδήσεις από εκεί. Αφήστε με λίγο μισό λεπτό για το 2K που λέει το παιδί. Ένα παιδί που έχει κατασπαμάρει το chat. Ξέρεις τι, το 2K κάνει κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Δεν δείχνει ελάχιστα πράγματα από την κυκλοφορία του. Ναι. Ελάχιστα όμως, δηλαδή δεν ξέρουμε μεγάλη. Εγώ είμαι επιφυλακτικός πλέον. LDS και Q φτάνει, το είδαμε. Ναι. Φτάνει, πουλάκι μου, μη σπαμάρετε έτσι το chat, παιδιά. Σας παρακαλώ. Δεν είναι Horror Nights εδώ πέρα, βγαίνει κουβέντα και πρέπει να βοηθάτε λίγο το chat. Σας παρακαλώ. Γράψτε κάτι να το είδαμε. Μην το σπαμάρετε. Θα δούμε. Πες. Δεν ξέρουμε τίποτα. Μην έχεις και τεράστιες απαιτήσεις. Από τη στιγμή που το hardware είναι ίδιο. Ανταγωνισμό John δεν 10. Έχει. John 10, γεια σου αγόρινα μου και σένα, γεια. Για πάμε λίγο. Άλλη ανακοινωσούλα. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον Battlefield 1, το τρέιλερ. Το είδε, εντάξει, χάος. Ανακοίνωσε. Τι έχουν κάνει εκεί πέρα. Χαμός. Κοίτα, εγώ δεν ενθουσιάζω. Νομίζω EA φέτος. Δεν ενθουσιάζομαι εγώ πια. Έχω να ενθουσιαστώ με τέτοια παιχνίδια πάρα πολλά χρόνια. Αν και ξαναέχω πει πολλές φορές ότι τα παίζω και τα ευχαριστιέμαι όταν κυκλοφορούν. Δεν ενθουσιάζομαι όμως. Αλλάξε το Battlefield 1, δεν γίνεται να μην ενθουσιαστεί. Σκέψου λίγο τώρα να έρθει να παίξουμε, φίλε. Έτυχε να κάθομαι στην τηλεόρασή μου εδώ, στη 4K, με ήχο δυνατό γιατί ήταν να παίξω παιχνίδι. Και λέω, για να το δω το τρέιλερ. Και το βλέπω και χαζεύω. Δηλαδή, πέφτει το σαγόνι και είναι το στήσιμο που έχουν φτιάξει. Ναι, δεν μόνο τα γραφικά και οι μουσικές. Οι τύποι φτιάξαν τρέιλερ για να πουλήσουν. Τέλος. Αυτό το τρέιλερ πουλάει το παιχνίδι. Τέλος. Ναι. Βάλανε Τζόνι Κάς, Άκη. Δεν έχω κατάλαβα. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή, βάλανε Τζόνι Κάς τέτοιο και να λέει God will cut you down. Δηλαδή, λιώνω. Το πουλήσανε το παιχνίδι με το τρέιλερ. Ήταν επιταγή. Πάρτο. Έχουν κάνει πολύ φοβερή δουλειά με τα τρέιλερ, όπως και να έχει. Τώρα μένει να δούμε και το παιχνίδι κανονικά. Παιδιά, φέτος είναι πρώτη φορά μετά από χρόνια που βλέπω και το Call of Duty και το Battlefield 1 και αυτό που βλέπω μου αρέσει. Εγώ πάντα κρατάω τον πήχη χαμηλά σε αυτά τα παιχνίδια, εννοείται, αλλά αυτό που βλέπω είναι πολύ εντυπωσιακό. Και το Infinite Warfare μου αρέσει πολύ, αυτό το σκηνικό στο space, στο διάστημα κτλ. Και το Battlefield 1 φυσικά με τον πρώτο παγκόσμιο και όλο αυτό που έχουν στήσει με τα άλογα και τις χατζάρες που γουστάρανε λέγοντα. Ναι, πάντως είναι. Θα σας πέσω κόψω όλους! Όλους θα σας πέσω κόψω! Έλα, πες. Είναι η μεγαλύτερη επίθεση που έχει κάνει η EA, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι, πολύ μεγαλύτερη από όλες τις άλλες χρονιές. Το μόνο σίγουρο. Μπορούμε να πούμε για το Mafia 3, μπορούμε να πούμε για να δω. Γιατί μιας και το βλέπω ένα παιδί που το κατασπαμάρει επίσης, For Honor. Για εμένα είναι επίσης ένα παιχνίδι που άδικα ανεβάζεται το hype. Έτσι το βλέπω εγώ. Μπορεί να βγει υπερπαιχνιδάρα. Αλλά νομίζω ότι για το For Honor πρέπει λιγάκι να χαλαρώσετε. Όλοι σας. Για το Watch Dogs 2, ναι, εντάξει, να το έχετε το hype. Για το For Honor, ας το ρίξουμε λίγο τον πύχη. Τι λέτε. Δεν το βλέπω να πηγαίνει καλά το For Honor. Ας χαλαρώσουμε λίγο για το For Honor. Μακάρι να μας εκπλήξει, αλλά χαμηλά του η μπάλα. Μακάρι, ρε φίλε, αλλά ας παίξουμε λιγάκι. Ξέρεις, λιγάκι την μπάλα πιο χαμηλά, ρε παιδί μου. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε.
Πριτσικάς, θέλω να μας πάω σε δύο παλιότερες ειδήσεις. Ξέρεις τι είδα, διάβασα κάποιες εντυπώσεις από το show floor της Gamescom που έλεγε πάρα πολύ καλά λόγια για το Titanfall 2. Mm-hmm. Δεν είμαστε τώρα εμείς για να το σχολιάσουμε ιδιαίτερα, απλά είπα να το αναφέρω γιατί ξέρω ότι έχει κοινό γενικότερα. Έχει. Έλεγε ότι είναι ό,τι θα έπαιρνε το ένα, ας πούμε. Έχουν πάει το ένα και το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Μακάρι να τους βγει. Ναι, παίζει πολύ, καλή, πολύ καλά λόγια για το Titanfall 2 γενικά από την έκθεση. Ναι, αυτό και... είναι καλό. Και από την φαίνεται E3 είχαν ακούσει πολλά λόγια, είχαν να πούνε όλοι καλά λόγια για το Titanfall. Φαίνεται κιόλας από την προσέγγιση τους, από τη στιγμή που σταματάνε και διακόπτουν, δεν κυκλοφόρησαν το technical test σε PC, με την προϋπόθεση ότι το δοκιμάζουν περισσότερο, θέλουν να το δοκιμάσουν κι άλλο, γενικά το προσέχουν, φαίνεται πάρα πολύ αυτό. Ναι. Sorry, Σάκη, πες. Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο για το Titanfall. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις είχαμε... Ναι, πες, Θέμη. Μία στον Πρίτσκα που άμα θέλει την απαντάει και μία στο Σάκη, αλλά θα ρωτήσω πρώτα το Σάκη. Καταρχάς, θα ρωτήσω το Σάκη πρώτα γιατί είναι πιο πρόσφατο. Gears of War 4, η ανακοίνωση που έγινε με τον νέο τύπο εχθρών, η οποία ήταν λίγο πριν την Gamescom και είδαμε και τα 4K πλάνα στην Gamescom. Άμα θες πες την άποψή σου και μετά θα ρωτήσω τον Γιώργο κάτι άλλο. Είσαι κολοτρολάκι και θέλει να σε ιντρικαδόρος. Θέλω να σε ανάψω, να σου δώσω μπουρλότου δηλαδή. Είσαι κολόπεδο, δεν είσαι από τους απλούς. Νομίζω πήγαν οι τέτοιες να δώσω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στα παιδιά. Σε επιστρέφω στο θέμα σου, Gears of War 4. Μιας και βγαίνει και σε λίγο καιρό και ήταν και πρόσφατες ειδήσεις. Το είδες? Όχι, δεν το είδα. Τα ρομπότ δεν τα είδες? Δεν το είδα. Είδα το post σου και δεν το είδα καν. Λέω άντε για. Θα σου πω για το Gears μετά. Θέλω ώρα να μιλήσω για τον Gears, δεν θα το πιάσω. Θα σου πω τι διάβασα εγώ, ναι, από hands-on εντυπώσεις, ναι, που με ανησύχησε πολύ. Έλεγε ρε παιδί μου, τα πρώτα 10 λεπτά, πολύ ωραία ατμόσφαιρα και τα λοιπά, λίγο μοναχικότητα. Μετά το δεκάλεπτο, design δεκαετίας. Και τέτοιο πίσω από τον τοίχο και ορδές εχθρών. Και εκεί λίγο ανησύχησα, ας πούμε. Γιατί όντως είναι ξεπερασμένο πλέον. Κατάλαβες, τότε ήταν φανταστικό, ήταν κάτι καινοτόμο. Τώρα δεν νομίζω να... Θα τα πω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Παιδιά, έχετε κατασπαμάρει επίσης... Μου φαίνεται, το κάνετε επίτηδες τώρα το spam. Σας παρακαλώ, εντάξει, τώρα μην το κάνετε επίτηδες. Δεν έχει νόημα. Λέτε για το Tekken 7. Δεν είμαστε ιδανικοί για να σας μιλήσουμε για Tekken 7. Πιστέψτε μας. Δεν έχουμε στην παρέα το Stark που παίζει. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα εγώ για το Tekken 7. Τώρα να έρχομαι να το παίζω για όλα έξυπνος και ότι έχουμε άποψη. Όχι, δεν έχουμε για όλα άποψη. Για το Tekken, το Monument Blade που λέτε κτλ. Δεν έχουμε άποψη. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη. Δεν μπορώ να σας μιλήσω εγώ, ούτε ο Πρίτσκας, ούτε τα δύο παιδιά που είναι στο Skype μπορούν να σας μιλήσουν για το Tekken. Ναι, το είδαμε. Κάτι χαρακτήρες ανακοινώθηκαν, τα μεταφέραμε. Αλλά σε αυτά. Είναι μανούλα ο Δημήτρης ο Σαλαμάρας, δεν τον έχουμε στην παρά να μας μιλήσει, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι για το Tekken. Για τον Gears of War. Δεν ξέρω πού θα το πιάσω. Τώρα θέλει να κράξει, θέλει να πει την άποψή του, εν πάση περιπτώσει, και δεν τον παίρνει ο χρόνος. Όχι, θα τα πω γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορώ. Πρώτα απ' όλα, όταν από ένα παιχνίδι λείπει ο βασικός κορμός που το αναπτύσσει, λείπει ο πατέρας του, ο Cliff Bleszinski, λείπει η βασική του ομάδα, αλλά έχεις απλά ένα άτομο που έτυχε να ήταν γνωστό και να δουλεύει μαζί τους, να το έχει πάρει στους ώμους του, αυτό το παιχνίδι αυτομάτως, για εμένα, πέφτει το hype του, πέφτει η αναμονή, πέφτουν όλα. Εγώ τον Gears of War το θεωρώ ευπρόσδεκτο, το θεωρούσα ευπρόσδεκτο εξ αρχής. Αυτό που έβλεπα στα trailers της E3 αρχικά μου άρεσε, αλλά όχι ξέρεις να μου πέφτουν τα σαγόνια. Έλεγα ok, φαίνεται ενδιαφέρον, φαίνεται γλυκούλη, μοιάζει τον Gears of War 1 στην ατμόσφαιρα και στο σκοτεινό του πράγματος κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Το trailer στην E3 ήταν πάρα πολύ ωραίο, μια χαρά εντυπωσιακό κτλ. Και έρχεται τώρα και Sky Meaty αυτή η ανακοίνωση με τα ρομπότ. Και τι γίνεται τώρα? Να τα βάλεις τα ρομπότ μαζί σου, αλλά δεν θεωρείς υπερβολικά εύκολη λύση να πας σε κάτι τόσο εύκολο, τόσο χιλιοϊπωμένο
χωρίς, με μηδενική φαντασία και δημιουργικότητα στον εγκέφαλό σου και να μου πετάξεις ρομπότ σε ένα σύμπαν το οποίο, προστέξτε, ο Θέμης μου τα εξήγησε και μου είπε ότι το εξηγούνε. Τι είναι τα ρομπότ, γιατί αυτό θα σε ρωτήσω. Ναι, τώρα. Το εξηγούνε στο lore. Πώς στέκονται τα ρομπότ. Το εξηγούνε στο lore. Okay. Είναι εχθροί πάλι. Είναι στρατός που έφτιαξε ο Πέστον Θέμη. Επειδή ο πληθυσμός έπεσε πάρα πολύ μετά τον πόλεμο με τους Locust, πώς λέγονται. Έφτιαξε, ναι, έφτιαξε ένα. Η COG, η United. Τέλος πάντων, όπως λέγεται, η κυβέρνηση της Sierra. Έφτιαξε τα ρομπότ. Α, κάτσε. Allies είναι σύμμαχοι μας. Όχι, εμείς δεν είμαστε με την COG εμείς. Γι' αυτό τα ρομπότ είναι στην COG. Έτσι υποθέτουμε τώρα. Αυτά είναι speculation. Μόλις βγει το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, θα το υποστηρίξουν. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν θα πούνε απ, κάτι ρομπότ. Βάρατα. Καταλαβες. Προφανώς και θα τα υποστηρίξουν τα ρομπότ σαν ρομπότ. Εμένα με ενοχλεί. Συμφωνώ. Η εύκολη οδός, ρε παιδί. Δεν είναι μόνο η εύκολη οδός. Νομίζω ότι χάνεται και λίγο ένας πολύ συγκεκριμένος χαρακτήρας που είχε τον Gears. Που ήταν αυτό το ομό, το αηδιαστικό, το ξέρεις. Το βγαίνει ακριβώς. Η σάρκα κάτω από, τη γη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Από τον πυρήνα της γης. Δηλαδή, βλέπω κόσμο να λέει έτσι κι αλλιώς για μένα ήταν ένα shooting gallery που απλά πυροβολείς τερατάκια. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι το Gears of War, όσο παράξενο και σας φαίνεται. Υπήρχε έτσι μια ατμόσφαιρα, ένα συνέστημα παράξενο από το πρώτο παιχνίδι μέχρι και το τρίτο παιχνίδι που ήταν εντελώς διαφορετικό. Έβλεπες εκείνη τη δυσοδεία της σάρκας, των Locust, να βγαίνουν μέσα από τις τρύπες, από τον πυρήνα της γης. Είχε μια σαπίλα. Είχε εκείνη τη σαπίλα, εκείνη τη βρωμιά. Και τώρα έρχεσαι ξαφνικά και εκεί που άκουγες ανάσες και που βγαίνανε από τη γη και έλεγες... Τι με περιμένει τώρα. Θα πετσοκόβεις τώρα με το... Τα άκουγα. Τους πυροβολούσες και ακουγόντουσαν ρομποτική ήχη. Ναι, κατάλαβα. Καταλαβες. Ναι, ναι. Εγώ δεν διαφωνώ... πιθανά αυτό. Δεν διαφωνώ ότι παικτικά μπορεί να προσφέρει ωραίες συγκινήσεις, γιατί είχε κάτι πτάμενα ρομπότ, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, κάτι, ξέρεις, πιο heavy και πιο τέτοια. Εγώ δεν διαφωνώ ότι παικτικά θα προσφέρει στο gameplay του. Αλλά... Χάνεται λίγο ατμόσφαιρα, ας πούμε, του σύμπαντος. Δεν μπορώ, ρε. Δεν μπορώ να βλέπω τα ρομπότ. Πήγαινες, έριχνες τόδα. Πήγαινες στους Locust, τους άνοιγες το πριόνι και τους έκοβες τα δύο και άκουγες τη σάρκα να κόβεται. Και εκπίνει κακακακακακακακα. Και τώρα πήγες στα ρομπότ και έβλεπες σπίδες να κάνουν. Δεν μου κολλάει. Εκτός τόπου. Συμφωνώ με τον Gears, εκτός τόπου. Συμφωνώ απολύτως. Εγώ δεν σας κρύβω ότι χαλάστηκα πάρα πολύ. Χαλάστηκα. Και όλα αυτά σε πολύ ωραία περιβάλλοντα. Το τρέιλερ δηλαδή, το gameplay που δείξανε, έβλεπες εκείνα τα σκοτεινά του Gears of War 1. Σε κάτι φάρμες και κάτι τέτοια πράγματα. Έτσι... Και λίγο πιο χώρο, ας πούμε, ξέρεις. Ναι. Εκείνο το κλασικό με την ατμόσφαιρα, τη βροχούλα, το σκοτάδι. Συμφωνώ. Δεν μας τα λέει καλά. Πάντα, κοίταξε, από τη στιγμή που είναι η Coalition, εμένα μου μυρίζει λίγο περίπτωση Halo. Κατάλαβες. Και εγώ πολύ αυτό φοβάμαι, Γιώργο. Μην είναι 3.43. Ναι. Μην πάρει και αυτή ένα franchise στα χέρια του, το οποίο δεν έχει επαφή και τα κάνει λίγο αχταρμά. Εντάξει, ας μην προτρέχουμε, ας τα αφήσουμε και αυτό να δούμε. Απλά... Ναι, μπορεί να το σωστό αυτό, είναι, να κρίνουμε στο τέλος. Μπορεί να το παίξουμε και να χαζέψουμε, εγώ δεν διαφωνώ. Για να πω και κάτι θετικό, πολύ καλά λόγια έχει αποσπάσει το Sea of Thieves, Όσοι το έχουν παίξει. Όσο αλήθεια, πολύ, το λες. Αλήθεια, ναι. Εγώ ακόμα έτοιμος ήμουνα τώρα να μιλήσω για το Thief of Thieves και να πω ότι ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το παιχνίδι. Ναι, είναι κάτι σαν... Ξέρεις μόνο τι ακούει για αυτό το παιχνίδι. MMO. It's fun. It's fun, ναι. Δηλαδή, Σάκη, για να καταλάβεις ακριβώς τι είναι. Έλα. Είναι το DayZ που παίζατε σε άλλο setting. Πάρα πάρα πολύ κοντά σαν νοοτροπία και... τρόπος παιχνιδιού. Εντάξει. Αυτό το μαζευόμαστε μαζί και επιβιώνουμε, ας πούμε, εδώ κάνουμε πειρατική ζωή. It's fun. Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, μετά έχουμε... Θέλω να κάνω την ερώτηση στον Γιώργο. Α, έχει μια ερώτηση για τον Μπρίτσκα, ναι. Αλλά άμα θέλει απαντάει, γιατί είναι πιο παλιά. Επειδή έχουμε καιρό να κάνουμε frame rate, δεν έχω ακούσει την άποψη του Γιώργου για τη φήμη εκείνη τη μεγάλη που είχε βγει για το NX που τα αποκάλυπτε όλα. Με τα αποσπόμενα χειριστήρια και με το ότι είναι φορητό κτλ. Τεράστια κουβέντα πάνω ανοίξω, άμα θες απαντάς. Ανοίξεις, θα βάλω τα κλάματα. Το είχα στο μυαλό μου, άμα θέλεις να το αφήσουμε για το τέλος. Να ξεμπερδέψουμε με την Gamescom, να μιλήσουμε για κάνα παιχνιδάκι που παίζουμε και τέτοια και να τα αφήσουμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Θέλεις?
Γιατί ήταν από το μόνο Πρίτσκα, δεν απαντάω. Έχω πάρα πολλά να σου πω. Δεν σχολιάζω τι εικασίε. Πείτε ένα τέτοιο που χαζέψει. Όχι, όχι, κοίτα πέρα την πλάκα δεν είναι πλέον μια απλή φήμη. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι είναι κάτι τέτοιο το NX. Αλλά άστο για μετά, Θέμη, εντάξει. Ας τελειώσουμε λίγο με την Gamescom. Οκ, οκ. Ας πει ο Τζέιμ αυτό που ήθελε. Όχι, δεν ήθελα να πω κάτι, απλά ήθελα να πω τα επόμενα παιχνίδια έτσι που υπάρχουν στην Gamescom. Deus Ex, Dishonored 2, τα λοιπά. Αυτά είναι, ναι. Siberia 3, Σάκη, θέλω να πω. Siberia 3 φέτος δεν κυκλοφορεί. Νομίζω, φέτος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, φέτος λένε ότι κάπου προς το Δεκέμβριο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Αλλά πιο πολύ είναι η Αλίνα που έχει ψηφίσει. 1η Δεκεμβρίου. 1η Δεκεμβρίου. Τι άλλο. Τι άλλο. Watch Dogs 2. Forza Horizon 3. Αυτό ας έρθει να το κρίνουμε. Πώς. Forza Horizon βγήκε ωραίο gameplay. Αυτό πρέπει να είναι χάσιμο. Να το ξέρεις. Ναι. Πρέπει να είναι πολύ, πολύ χάσιμο το Forza. Βγήκε και Outlast 2, αλλά εντάξει, οκ. Okay, δεν το βλέπω. Δεν τα βλέπω είχε... αυτά. Δεν τα βλέπω. Δεν είχε γιατί κάτι. Θα το απέξω αυτό το παιχνίδι, δεν υπάρχει πίσω. Το είδα, ναι, εγώ το είδα. Δεν είχε κάτι έτσι. Σίγουρα, εντάξει, Outlast. Κλασικό Outlast. Απλά... Το Μάφια, παιδιά, θα είναι πολύ μεγάλο. Α, να το τι θέλω να σχολιάσω. Δεν το είδα. Έλα, θέλω να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη στο Γιώργο Πρίτσκα που αμφισβήτησα την αντίληψή του για το ρικόρ. Είδε το βίντεο, ε. Είδα το gameplay trailer, φίλε. Και σας το λέω από τώρα, με τη γυάλινη σφαίρα που έχω μπροστά μου και δεν τη βλέπετε όμως εσείς, ότι είναι ένα παιχνίδι εξάρι όλο δικό του. Όλο δικό του. Μην το πας εκεί, απλά δεν είναι αυτό που περιμένουμε σε καμία περίπτωση, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Είχαμε χτίσει στο μυαλό μας το κάτι. Το παιχνίδι έχει προβλήματα τρελά. Το animation δεν δουλεύει. Παικτικά φαίνεται ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και ότι είναι κάτι πολύ πιο απλό από ό,τι νομίζουν. Εμένα δεν μου άρεσε και το στυλ του gameplay, δηλαδή αυτό το... Όχι. Και νομίζω... Βγάζει μια φτύνια, δεν ξέρω. Και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που περιμένουμε. Δεν ξέρω. Ναι, συμφωνώ. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι είναι budget τελικά και δεν είναι full price. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και καλά λένε επειδή είναι νέο IP να το προωθήσουμε και τα λοιπά. Και το No Man's Sky ήταν. Παιδιά, το βάζουμε 40 ευρώ γιατί θα τα ακούσουμε άσχημα να το έχουμε 69. Αυτό όποιος έχει παράπονο θα το πούμε, ναι, είναι budget. Budget είναι, εντάξει. Για πες λίγο για το Abzu, είπες το τελείωσες. Ναι, το τελείωσα. Απογοητεύτηκα γιατί ήταν υπερβολικά μικρό. Ναι. Δηλαδή το τελείωσα σε... μπορεί και σε λιγότερο από μια μισή ώρα. Ω, τι λες, Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το υπερβιάστηκα, ούτε όμως ήμουνα και χαλαρός. Ναι. Πήγαινε μόνο του. Μου άρεσε πάρα πολύ, συγκλονιστική μια μισή ώρα. Δεν είναι επίπεδα journey. Δεν αγγίζει επίπεδα journey. Αλλά αυτό που έχουν φτιάξει είναι εκπληκτικό. Τώρα, το παιχνίδι για αυτούς που δεν εκτιμούν τέτοια παιχνίδια όπως το journey, όπως το limbo, όπως το inside κτλ. Μην κάνετε κανένα αστείο και δώστε λεφτά. Γιατί θα δείτε ένα πράγμα να κολυμπάτε και δεν έχει πολύ αλληλεπίδραση ο παίκτης κτλ. Χαλαρώστε. Μην πείτε, α, το Σάκης το άρεσε, πάω και εγώ να το πάρω γιατί έχει 19,99 και φαίνεται εξαιρετικό και παίρνει δεκάρια. Όποιος εκτιμάει τέτοια παιχνίδια, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην γουστάρει ανελέητα το Abzu, γιατί είναι η όλη σύλληψη και το όλο πράγμα που έχουν φτιάξει είναι εκπληκτικό. Πανέμορφο, το gameplay του είναι φανταστικό, σε ταξιδεύει. Μουσική φοβερή, εκπληκτική, τον τρόπο που έχουν φτιάξει το βυθό, τα πλάσματα μέσα στο βυθό και τα λοιπά, η ζωντάνια που έχει το παιχνίδι είναι φανταστικό, το εικαστικό του, τα γραφικά του, όλα είναι φανταστικά. Δύο πράγματα είναι που τα έγραψα και μέσα στο φόρουμ που κάθε φορά τα γράφω, όταν τελειώνω ένα παιχνίδι. Το πρώτο είναι η διάρκεια που θα το ήθελα, όχι 10 ώρες, θα το ήθελα 3. Μπορεί να πάει 3 ώρες, αλλά θέλει να το ψάξεις. Νομίζω ότι φυσιολογικά τελειώνει μέσα σε μια μισή ώρα. Maximum 2. Θα το ήθελα ένα τριωράκι όπως το journey, ρε παιδί μου. Και το δεύτερο είναι ότι θα ήθελα να κάνεις λιγάκι περισσότερα πράγματα. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, δεν έχει τόσο πολύ αλληλεπίδραση. Θα ήθελα λίγο πιο ψαγμένους γρίφους.
όχι γρίφους, καταλαβαίνεις, λίγο να είχε την εξαίρεση, τίποτα, δηλαδή, πατάς, δεν είχε έτσι πολύ πράγμα. Ναι, οκ, okay, κατάλαβα. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, γιατί τώρα που έπαιξα και τον Bound και τώρα αυτές τις μέρες παίζω το Unravel. Α, να τι ξέχασα να πω, να αγοράσω, τον Bound. Τον Bound, ναι. Αξίζει, αξίζει να το στήριξεις. Απλά, τι ήθελα να σου πω και να συζητήσουμε λίγο. Αρχίζει ελαφρώς και με ενοχλεί και ιδίως στο Unravel το διαπιστώνω αυτό. Παίζεις Unravel? Ναι. Τώρα? Ναι. Ναι. Πώς να το πω τώρα. Διακρίνω κάτι σαν εμπόριο συναισθήματος από αυτά τα indies. Δηλαδή, κατάλαβα πολύ πίεση, πολύ πίεση να είναι μελαγχολικά, να είναι και καλά λίγο πιο καλλιτεχνικά. Μένα μου βγαίνει λίγο, ιδίως το Unravel, ξεκινάει ας πούμε και έχει ένα πρόλογο. Γεια σου Κάζαμαν. Που σου λέει ότι αυτό το παιχνίδι είναι για την αγάπη, για τη σχέση μας και τέτοια και ότι είναι ένα πολύ δυνατό, και ότι τα βιντεοπαιχνίδια είναι ένα πολύ δυνατό μέσο. Και... αυτά δεν τα λες στο πρόλογο, ας το παιχνίδι να μιλήσει άμα είναι για αυτό το πράγμα, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν μου άρεσε αυτή την αρχή, μου φάνηκε σαν να θέλει να σου, ξέρεις, να σε κατευθύνει κάπως προς μια κατεύθυνση. Άμα θέλεις τη χαριτωμένη προσέγγιση σε αυτό, θα πω ότι αυτά τα παιχνίδια φτιάχνονται από ανθρώπους με πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Και βιώματα έτσι πολύ παράξενα. Γι' αυτό και λέγονται indies. Δηλαδή ο καθένας βρίσκει το πάτημα μέσω του βήματος που του δίνεται να δώσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Και είναι άτομα, γι' αυτό και είναι μικρές ομάδες. Με έναν ο οποίος έχει το δικό του όραμα και τη δικιά του ιστορία την έκανε παιχνίδι. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Απλά νιώθω ότι σαν να παραπιέζονται να γίνουν συναισθηματικά, να γίνουν καλλιτεχνικά. Και έρχεται μετά το inside. Ναι, μπράβο. Σκέψου τώρα, ας πούμε, εκεί είναι η διαφορά. Καταλαβαίνω. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και πόσο πιο έντονο συναισθηματικά είναι το inside από αυτά που σε πιέζουν εκεί. Πιάνω και βάλε τη μουσική τη μελαγχολική. Και το inside είναι, αν πας στον developer της Playground, Playdead, Playdead, και της πεις, ρε φίλε, το τελείωσα το παιχνίδι σου. Δεν το κατάλαβα. Ξέρεις, θα γυρίσει, θα σου πει, στα αρχίδια μου. Δεν με νοιάζει αν δεν το κατάλαβες. Εκεί είναι που κρίνεται η διαφορά. Δηλαδή βγήκε ο άλλος ο καημένος στην E3 του Unravel και είπε «Να έτσι, να το άλλο». Κόντευε να λιποθυμήσει από το άγχος. Ναι, παιδί μου, είναι εξαιρετικό. Είναι σαν να μου λέει συνέχεια «Κοίταξε με, δεν είμαι πολύ συγκινητικός». Δεν είμαι πάρα πολύ γλυκός. Ναι. Και λίγο νιώθω άβολα, ας πούμε, κατάλαβες. Ενώ πολύ ωραίο concept, μου άρεσε πολύ σαν concept. Και... επειδή μας είχε λείψει από τα βιντεοπαιχνίδια, μας άρεσε στην αρχή. Τώρα το αρχίζει journey, και... ας πούμε, το κάνει σε... ναι. Εκπληκτικό τέτοιο, αλλά έχει ένα περιεχόμενο το journey, έτσι. Δεν συγκρίνεται τώρα, το Abzu δεν ξέρω, δεν συγκρίνεται όμως με το Unravel, π.χ. Ναι. Το Unravel γενικά, αν θες την άποψή μου, δεν το θεωρώ εκπληκτικό. Ναι, θα συμφωνήσω. Έχω παίξει το μισό περίπου. Το τελείωσα εγώ μαζί με την Αλίνα. Ναι. Πολύ cool, μια χαρά. Μέχρι εκεί, εντάξει, όμορφο, συμφωνώ. Γλυκούλι, συμβαθμικούλι. Αυτό, γλυκούλι. Είχε και το συναίσθημά του, όλα μια χαρά. Εντάξει, αυτό. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Περιμένω να παίξει τον Bound, να μου πεις. Πολύ ιδιαίτερο. Θα το παίξω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ειδικά, πόσο είναι, 19 ευρώ. Νομίζω πως ναι. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Κάτι άλλο, ρε παιδιά. Έχουμε Mafia 3, αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι γι' αυτό. Αυτό θα είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και θέλετε να σας πω για κάτι, επειδή μιλάω και με κάποιους ανθρώπους που εσείς δεν τους βλέπετε, ας πούμε, και είναι της βιομηχανίας, της από πίσω βιομηχανίας. Το Mafia θα είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Δηλαδή και σαν κυκλοφορία θα είναι μία από τις γιγαντιές κυκλοφορίες. Πότε βγαίνει της Take Two. Ξέρουμε πότε βγαίνει. Τον Οκτώβριο νομίζω. Κάπου εκεί είναι. Θα είναι γίγαντας, παιδιά. Εγώ βλέπω δηλαδή τις 7 Οκτωβρίου. Θέλει να κάνει Take Two και. 7 Οκτωβρίου Take Two, Θα πάει full. Full. Okay. Τεράστιο, τεράστιο το παιχνίδι. Παιδιά, φαίνεται πολύ προσεγμένο το Mafia 3. Και πάρα πολύ. Και φαίνεται άρρωστο, ναι. Και μουσική δηλαδή, εντάξει, μουσική είναι αλλού. Είναι μέσα στο κλίμα, όλη η ατμόσφαια φαίνεται ότι έχουν δώσει τεράστια προσοχή και πολλή λεπτομέρεια στις περιοχές. Δηλαδή θα δούμε ωραία πράγματα, πιστεύω. Έχουμε καλά παιχνίδια μέχρι τέλος της χρονιάς, πολύ καλά. Να περιμένουμε. Σου είπα που ο Αλέκος έπαιζε το Inside. Και? θα σου δείξω μήνυμά του. Σου δείξω μήνυμά του, περίμενε. Κοίτα την ώρα.
Και δεν τη γράφει. Πω πω μαλάκα, τι άγχος είναι αυτά τα σκυλιά, Παναγία μου! Και περίμενε, περίμενε. Φίλε, όντως. Το έχω εδώ. Όχι, δεν το έκανα, δεν το έκανα. Στο Facebook είναι το μήνυμά του και μου έγραψε η αντίδρασή μου, 4 ώρα τη νύχτα, η αντίδρασή μου για το Inside και μου έδωσε ένα emoticon που κάνει... Νομίζω όλη την αντίδραση είχαμε. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Τι λέγαμε, έχει μείνει κάτι άλλο ρε παιδιά. Πω, τι φτωχή είναι αυτή η Gamescom. Θέλω να την κουμπανίσω μπουνιά μέσα στα μούτρα. Είναι λιγάκι, η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε έκθεση πολλά. Είναι αυτή και χαίρομαι πάρα πολύ που τελικά δεν πήγαμε. Γιατί φέτος ήταν να πάμε, να ξοδέψουμε χρήματα από την τσέπη μας για να πάμε. Και φέτος... ένα αδιάφορο πράγμα. Και τελικά πέφτουμε πολύ μέσα σε αυτό που λέγαμε χρόνια τώρα. Ότι αυτές οι εκθέσεις θα αρχίσουν να αποδυναμώνονται. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι έχει φάει λίγο τα μούτρα της από την Paris Games Week, πώς λέγεται εκείνο. Από το ναι. Είναι πλέον τέλη Οκτώβρη, πότε είναι θέμη, κάπου εκεί δεν Paris, είναι. Ναι. Games Week. Μέσα στον Οκτώβριο είναι. Μπράβο, το οποίο έχει κερδίσει ας πούμε έδαφος σε σχέση με την Gamescom που έπαιζε μόνη της τόσα χρόνια. Παιδιά, θα το πω πάρα πολλές φορές ακόμα. Αυτές οι εκθέσεις σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν. Ναι, συμφωνώ. Όταν μέσω οι εταιρείες αυτών των θόρυβων, αυτών των εκθέσεων κάποτε τον εκμεταλλευόντουσαν. Τώρα με τη δύναμη του ίντερνετ, τη δύναμη των social media, τη δύναμη που μπορούν να επικοινωνούν μέσω του marketing τμήματος στον κόσμο απευθείας, στον θεατή, και όχι να εκμεταλλευτούμε το πανηγύρι, α, είμαστε κι εμείς εδώ, δείτε το παιχνίδι μας. Όταν έρχεται η Sony και μπορεί να σου βγάλει ένα δικό της event, η Ubisoft, η Activision σου δίνει το Direct, η Nintendo, δεν έχει νόημα να είναι σε αυτές τις εκθέσεις. Τι να πει. Το έχουν μόνο για επαφή με το κοινό, σαν γιορτή, ας πούμε, ξέρεις. Όχι για ανακοινώσεις. Τι να πεις τώρα γι' αυτό. Όταν όλη τη χρονιά πλέον το schedule των κυκλοφοριών τους είναι τόσο τεράστιο. Δεν έχουν ένα παιχνίδι το χρόνο, αλλά έχουν 15. Δεν μπορούν να μαζευτούν όλα σε ένα διήμερο στην E3 και τριήμερο στην Gamescom. Συμφωνώ μαζί σου. Χάνονται, παιδιά, χάνονται σε αυτές τις εκθέσεις αρκετά πράγματα που δεν βλέπουμε. Γι' αυτό και αποφασίζουν να τα κάνουν μόνοι τους. Και αυτό που είπε και ο Σάκης, η δύναμη πλέον του ίντερνετ είναι πολύ μεγάλη. Τι να πούμε για Deus Ex, το γράφετε κιόλας. Για μένα είναι... Για μένα θα έρθει και όπως το έγραψε και ο Θέμης σε ένα chat και το έκλεψα και το έγραψα κι εγώ, θα τα σκουπίσει όλα. Όλα, θέλω όλα. Πιστεύω, δεν υπάρχει έτσι, τίποτα. Θέλω να πιστεύω, έτσι, εντάξει. Αλλά δεν ξέρω, επειδή είναι ένα πολύ hardcore franchise, το οποίο έρχεται από τα παλιά και συνεχίζει και υπάρχει και έχει τον πύχη ψηλά, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να απογοητεύσει και από αυτά που φαίνεται τουλάχιστον, που φαίνονται μέχρι στιγμής, νομίζω ότι θα έρχεται και θα τα πάρει όλα μια σκούπα. Όλα. Πάρτα! Πάρτα, μπαμπά! Πάρτα μπαμπά! Never rest for this. Θα πει αυτό. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Για μένα, ό,τι πιο αναμενόμενο έτσι αυτή την περίοδο, σίγουρα, το περιμένω σαν τρελός. Να πω, και εδώ θα κάνω τα δημόσια παράπονά μου και τη δημόσια γκρίνια μου, και στην Eidos και σε όποιον εκπροσωπεί την Eidos, ότι είναι απαράδεκτο τα ελληνικά μέσα να μην έχουν λάβει ακόμα κόπια. Ναι, γιατί νομίζω. Γιατί τα reviews... Αύριο είναι το embargo, έτσι. Αύριο τελειώνει το embargo και εμείς τα ελληνικά μέσα δεν έχουμε ακόμα το παιχνίδι στα χέρια μας. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο όλο αυτό το κλάσιμο προς το ελληνικό κοινό. Λες και ότι το ελληνικό κοινό δεν τα αγοράζει. Εντάξει, φυσικά τα νούμερα είναι πολύ πιο χαμηλά. Αλλά νομίζω ότι όλο αυτό το κλάσιμο από τις εταιρείες δεν είναι και πολύ καλό, ρε παιδί μου. Δεν το καταλαβαίνω γιατί τόσο κλάσιμο. Τα ελληνικά μέσα. Μη γελάς, ρε, το λέω και πονάω. Δηλαδή, αύριο θα δω τώρα reviews σε όλα τα μεγάλα sites του εξωτερικού και τα ελληνικά μέσα δεν έχουν καν το παιχνίδι. Και δεν είναι ένα παιχνίδι του 8 ώρου. Είναι ένα παιχνίδι που εγώ θα το κάνω το review. Είναι ένα παιχνίδι που εγώ θέλω 30-40 ώρες για να έχω ολοκληρωμένη άποψη. Άμα θέλουν να βιαζόμαστε και να τα. Γιατί εγώ δεν θα το κάνω, αλλά θα υπάρχει κόσμος που για να βιαστεί, για να είναι κοντά στα ξένα reviews, δεν θα παίξει. Γιατί τρώω τόσο κλάσιμο, ρε φίλε. Τι παράπονο έχει άνθρωπος. Τρελαίνομαι. Ναι, όχι, έχεις δίκιο. Είναι μεγάλο παιχνίδι και κακό τώρα. Τώρα είναι δυνατόν όλα τα μεγάλα, όλος ο πλανήτης να παίζει Deus Ex και εμείς να το πάρουμε στο launch του μαζί με τους τέτοιους. Τι θα δείξουμε, τι θα πούμε εγώ, τι θα σου πω εγώ για τον Deus Ex. Αυτό το αγοράει αύριο το πρωί. Ήθελα να βγάλω την κρίνια μου. Και όσο όποια φτιά πάει.
Και έρχονται μετά. Sorry, φίλε, τώρα, και έρχονται μετά το κολλάσιμο αυτό. Έρχονται και μετά. Δεν το λέω ότι το κάνει η Eidos και η εταιρεία που εκπροσωπεί την Eidos. Το λέω γενικότερα. Και έρχονται μετά και σε αγχώνουν και σε πιέζουν. Τι θα γίνει, ρε Σάκη, θα ανεβάσετε το review. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη δεν γίνεται, ρε παιδιά. Κάθε φορά που λέμε πάει μία σωστά, πρέπει να χειροκροτάμε. Ναι, 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 αλλά και πάλι δεν την είπα σωστά. Είναι και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Αλλά κάτι τέτοιο κολλάσιμο, ρε παιδιά. Τι έχουμε. Τι παίζεις εσύ ρε σκύλε τώρα, τελείωσες... Σου όχι. Είπα, bound, το bound, ναι. Έπαιξα το μετά. Το quantum break το τελείωσε. Ναι, το τελείωσε. Και... όχι, σας παρακαλώ πάει. Γιατί τέτοια αντίδραση, γιατί ξέρεις τι θα πω ρε παιδί μου, κοίταξε. Ωραία, άμα ανοίξε λίγο το στόμα μου. Είναι και ο μέμος μέσα πρέπει. Ναι, αλλά έχω παράπονα πολλά ρε παιδί μου. Το παιχνίδι, νομίζω αυτοχαντακώθηκε σε πολλά σημεία. Γιώργο, σου έχεις μιλήσει με τον Κούλι, έχεις ψάξει γενικά καθόλου να δεις... Όχι. Και ξέρεις κάτι, δεν με ενδιαφέρει. Όχι ότι... Όπως με ξέρω... το Alan Wake, που άμα δεις κρύβεται από πίσω, μετά παθαίνεις και λίγο. Ξέρεις κάτι, ας κρύβεται. Σαν εκτέλεση το παιχνίδι έχει πολλά προβλήματα. Mm. Έχει πολλά προβλήματα. Το Alan Wake δεν είχε τέτοια προβλήματα. Έστε και περισσότερο αυτό που έκαναν με το Alan Wake παρά με αυτό. Ελπίζω να μην συνεχίσουν σε αυτό το τροπάριο. Και ιδίως πρέπει επιτέλους να γίνουν λίγο πιο δημιουργικοί στον τρόπο που σου διηγούν την ιστορία τους. Αυτό το live action δεν τους βγήκε καθόλου, καθόλου όμως. Δεν ξέρω για ποιο λόγο σπατάλησαν χρήμα και κόπο για αυτό το πράγμα. Γιατί η Microsoft τότε ήταν στην εποχή που ήθελε να κάνει TV. Ξέρεις κάτι, Εθέμπη, συμφωνώ. Αλλά δεν θα πρέπει όταν διαλέγεις να κάνεις live action να πεις, ξέρεις κάτι, θα κάνω live action. Γιατί θα κάνω κάτι που δεν μπορώ να κάνω στο παιχνίδι. Κατάλαβες, αυτό έχει νόημα. Το να κάνεις απλά ένα cutscene με live action που θα μπορούσε να έχεις κάνει και στο παιχνίδι, μπορεί και ακόμα καλύτερα. Δεν ξέρω, ας πούμε, τι νόημα έχει. Και να κάνεις αυτό το απαράδεκτο πράγμα που φαίνεται, λες, είναι σκηνοθετημένο στην αυλή της γειτονιάς μου, ξέρω, στην αυλή του σπιτιού μου. Δεν ξέρω που κολλάει. Δεν μου άρεσε καθόλου. Συμφωνώ, Γιώργο. Βαρέθηκα να διαβάζω. Το μεγάλο παράπονο και εμένα ήταν στη σειρά. Δεν είναι μόνο σειρά. Δεν βαρέθηκες να διαβάζεις notes και πληροφορία. Να, μαλάκα που τα διάβαζες. Και μετά δεν διάβαζα ποτέ. Ξαναλέει την πληροφορία και μετά την ξαναλέει την πληροφορία. Και λέω, εγώ είμαι γενικά του collectible. Γιώργο, οπότε δεν έχω. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με πείραξε πολύ γιατί αυτό λέω. Είμαι γενικά στα collectibles. Τα collectibles να τα πάρεις. Αλλά το διάβαζες 4 σελίδες mail που τελικά δεν έλεγε τίποτα. Τα διάβαζα. Τελικά έλεγε μια λεπτομέρεια τη λεπτομέρεια που δεν μας ενδιαφέρει. Μιλάς για το Θέμη τώρα. Θέμη, σε παρακαλώ, εγώ Θέμης έχει σοβαρό πρόβλημα. Ο Θέμης δίνει δικαίωμα σε όλους αυτούς που κάνουν τέτοιες αηδίες. Και εγώ τα κάνω. Ευχαριστώ. Άπαξ και ξεκινήσω, δεν μπορώ να μην το διαβάσω. Ας πούμε. Αλήθεια. Ναι, δεν μπορώ. Κάτσε να διαβάσει ένα email. Δεν έχω πρόβλημα και το μετάνιωσα. Ρε μαλάκα. Ξενέρωσε. Το Deus Ex, δηλαδή, το διαβάζετε όλα τα terminal. Ναι. Α, είστε ηλίθιοι. Α, μπράβο, άλλο και αυτό το Deus Ex. Εννοείται. Ξέρεις κάτι, όχι. Στο Deus Ex. Παίζει και λίγο πληροφορία που είναι άσχετη για να, ξέρεις, να φανεί ότι ο κόσμος είναι ζωντανός και τέτοια. Σε αυτό σου έλεγε 7 από τα 13 narrative objects. Οπότε είχε μέσα υποτίθεται αφήγηση, έτσι δεν είναι. Ναι, σημαντική ναι, παιχνίδι. Οπότε ήθελα να το διαβάσω, ρε φίλε. Το χτυπάζω. Συγγνώμη, δεν γίνεται να μην το χτυπάω. Μας έχεις διαλύσει όλο το μηχάνημα. Ένας εσύ και ένας ο Αλέκος. Άμα είναι θα να μας κάνεις... διαλύσεις εδώ το setup. Μου έχει τελειώσει το νερό εδώ πέρα. Να πάω σου βάλω, τι θέλει. Μπορώ να σου κάνει να σε αρρωστήσω, Σάκη. Έλα. Εγώ διάβαζα τα βιβλία στο Skyrim. Έλα, δεν γίνεται. Λέω που γελάει μόνος του με τον εαυτό. Άμα είσαι άρρωστος, είσαι παντού. Όχι. Θέμη, όχι. Ας το να είναι. Όχι, Θέμη. Όχι, φίλε μου. Όχι. Απλά. Πάρε ένα βιβλίο και διάβασε, τζάμπα. Και έρχεται μετά, θα έρθει μετά ο Θέμης να μου πει βαρετό το Skyrim, θα τον κουμπανίσω μπουνιά με στο σαγόνι. Όχι, μ' άρεσε το παιχνίδι, ρε. Απλά θέλω να σου πω η αρρώστια μου. Θα πεις, βαρετό, όλο διαβάζω. Είσαι βλάκας. Ας πούμε κασέτες του Metal Gear 5 και όλα αυτά, όλα διαβάστηκαν όλα, πρέπει. Την καλύτερη μαγιά την είχε κάνει το Bioshock. Δεν θυμάμαι τι έφαγα. Αξεπέραστο Bioshock, αξεπέραστο Ken Levine, τέλος. Πρώτον ήταν καλογραμμένα,
Δεύτερον, είχαν ατμόσφαιρα από μόνα τους. Δηλαδή, τα έβαζαν να τα διαβάζεις και κρυβόσουν σε μια γωνιά και έλεγες και τώρα θα ακούσω, ρε παιδί μου. Ακριβώς. Είχαν μια ατμόσφαιρα να τη σκεφτεί. Και είχαν λόγο ύπαρξη. Μπράβο, μπράβο. Μάθαινες τώρα αυτά. Τα, σου λέω το 40% για να μην είμαι πολύ αυστηρός. Το 40% θα μπορούσε και να μην την ξέρει την πληροφορία. Δεν θα σε ενδιέφερε στο παιχνίδι. Έτσι. Τζάμπα υπήρχε. Και μια και το είπατε, Bioshock Collection έρχεται. Ναι. Με ανανεωμένα γραφικά κτλ. Ξέρεις τι γίνεται, αυτό το κάνουν το λάθος οι developers. Νομίζουν ότι βάζοντας τόσα πολλά πράγματα ο παίκτης θα εκτιμήσει. Α, είναι ναι, το ναι, άνθρωποι ναι, ναι. εδώ έχει πράγμα. Και τρελαίνομαι που βγαίνουν πλέον και μιλάνε για infinite possibilities, infinite opportunities. Infinite, ξέρεις, του τύπου όλα είναι ατελείωτα, δεν είναι, είναι ένα χάος. Παίρνεις, δίνεις 59 ευρώ και δεν τελειώνει ποτέ. Όχι, φιλέ, κάτσε. Σταμάτα, θέλουμε να τελειώσει κάποια στιγμή το παιχνίδι, να το ευχαριστηθούμε. Το να μου βγάλεις 1 εκατομμύριο τέτοια collectibles και να διαβάζω, αν δεν έχουν λόγο ύπαρξης και να το εκτιμήσω, μην το βάζεις άδικα. Ξέρεις τι λένε για ένα σπουδαίο έργο, ας πούμε, έτσι. Φαντάζομαι ισχύει και για οποιαδήποτε τέχνη αυτό, αλλά για τις ταινίες το λέει συγκεκριμένα, ότι μια καλή ταινία δεν είναι αυτή που, μπορείς να... που προσθέτει πράγματα, αλλά είναι αυτή που δεν μπορείς να αφαιρέσεις τίποτα από αυτήν. Το Quantum Break μπορούσε να αφαιρέσει πάρα πολλά πράγματα και να συνεχίζει να είναι το ίδιο πράγμα. Σκέψου το Inside, μπορείς να αφαιρέσει πράγματα από το Inside. Έστω και κάτι, παιδί μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει, πειράζω για το ότι τι είπες, έχεις απόλυτο δίκιο μαζί σου. Και ισχύει 100%. Γι' αυτό πρέπει να ελέγχουμε. Ότι από το Quantum Break θα μπορούσε να αφαιρέσει τα πάντα και να είναι το ίδιο παιχνίδι. Και είναι πολύ δύσκολο για έναν developer να βρει το θάρρος να πει αυτό που ασχολούμαι και έφτιαχνα επί ένα μήνα θα το αφήσω απ' έξω τελικά γιατί μου κάνει κακό στο παιχνίδι. Κατάλαβες, θέλει θάρρος γιατί ο άλλος έχει βάλει την ψυχή του εκεί μέσα. Έτσι. Έτσι, συμφωνώ. Υπενθυμίζω, έχετε άλλα 5-6 λεπτά, 6 λεπτά μέχρι και τις και 50, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για ένα Nintendo 3DS μεταχειρισμένο, ξαναλέω, αλλά δουλεύει κανονικότατα και για 6 παιχνίδια για το Nintendo 3DS, full price κανονικά, full price λέω, full retail παιχνίδια, εδώ είναι, τα βλέπετε, μεταχειρισμένα όλα, είναι προσφορά ενός φίλου των Unboxholics που λέγεται Μάνος, μου το έδωσε στην Κρήτη, τα είπα και στην αρχή, τεράστιος Μάνος, τεράστια κίνηση, το εκτιμώ και με συγκινούν αυτές οι κινήσεις, το έχω πει πολλές φορές. Πάμε για next λίγο. Λίγο, 10 λεπτάκια. Όχι, σε βαρέθηκα. Σε βαρέθηκα που θα πάρετε ένα 3DS. Ο κόσμος θα πρέπει να ακούσει για Nintendo. Ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι έχω βαρεθεί αυτές τις συζητήσεις γιατί περιμένετε να δούμε. Ας πούμε, πραγματικά βγαίνουν και συζητάνε άπειρες συζητήσεις. Τώρα περιμέντε... έχουμε λίγο πιο... Δεν μπορώ να μιλάω συνέχεια για πατέντες, φήμες και να βασίζομαι σε τέτοια. Δεν είναι πλέον. Πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το NX είναι ένα υβριδικό μηχάνημα handheld το οποίο με κάποιον τρόπο συνδέεται και στην τηλεόραση και παίζει και στην τηλεόραση. Τώρα αν θέλετε την άποψή μου, τη δική μου προσωπικά, χωρίς να είναι κάποια αξιολόγηση ας πούμε σαν κίνηση της εταιρείας, αλλά προσωπικά σαν Γιώργος, εγώ απογοητεύτηκα. Γιατί δεν είμαι του 4E2 Gaming και οποιοδήποτε συμβιβασμός ας πούμε γίνεται για να γίνει φορητό σε δύναμη ας πούμε και σε ποιότητα και σε οτιδήποτε εμένα με χαλάει. Χίλιες φορές να έχω ένα τούβλο τέτοιο κάτω από τη τηλεόρασή μου και να παίζω στην τηλεόραση και να είναι λίγο πιο δυνατό ας πούμε και καλό παρά να τα συνδυάζει και τα δύο. Δεύτερον, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη γιατί έπεσα τελείως έξω. Εγώ προσωπικά δεν πίστευα ποτέ ότι η Nintendo θα ασχοληθεί πάλι με τα φορητά. Πίστευα ότι δηλαδή mobile και το smartphones που βγάζει θα καλύψει εκείνη την αγορά που έχει χάσει, που είναι τα παιδάκια, και θα στραφεί με το NX σε πιο ενήλικο κοινό. Φαίνεται λοιπόν ότι όχι, θεωρεί ότι αυτή η αγορά υπάρχει ακόμα και είναι δυνατή και μάλλον προσανατολίζεται σε αυτό. Τώρα το τι θα κάνει και πώς πρέπει να αφήσουμε λίγο να δούμε τις λεπτομέρειες, το πόσο δυνατό θα είναι. Το πώς ακριβώς θα είναι το χειριστήριο που λένε ότι είναι λίγο περίεργο πάλι. Το πώς θα το πλασάρουν, αυτό έχει πολύ σημασία. Δεν ξέρω. Η πρώτη μου εντύπωση, Θέμη, είναι απογοήτευση για τα δικά μου δεδομένα. Σαν δεύτερη σκέψη, σαν εταιρεία, μπορεί να κάνει και το σωστό. Δεν μπορούμε να την προβλέψουμε ποτέ Nintendo, η αλήθεια είναι αυτή. Ξέρετε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και μοιράζομαι ακριβώς τους ίδιους προβληματισμούς. Και το ξέρεις ότι ούτε και εγώ είμαι του mobile gaming. Είμαι λίγο παραπάνω από σένα,
αλλά και εγώ δεν είμαι του mobile gaming πλέον, στην ηλικία μου. Ξέρεις όμως, κάτι μου βρωμάει ότι φέτος θα παίξει σε ένα εντελώς άλλο επίπεδο η Nintendo. Δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να το προβλέψω, αλλά δεν νομίζω απλά να είναι, να είναι ένα και 3DS και Wii U μαζί. Δηλαδή, κάτι θα έχει αλλάξει, κάτι διαφορετικό θα δούμε. Θα δούμε κάτι πολύ αλλαγμένο και όχι απλά μια κονσόλα, ξέρεις, υβριδικιά που θα μπαίνει και στην κονσόλα και εκεί και θα βγαίνει και θα παίζεις το ίδιο save μόνο και έξω και όταν έρχεσαι θα το συνδέεις. Να σου πω και κάτι άλλο το οποίο... Δεν νομίζω να είναι τόσο απλά τα πράγματα. Να, δηλαδή. Συμφωνώ και θα σου υπενθυμίσω... Για να λέω, δεν νομίζω, γιατί ο τρόπος που το προσεγγίζει αυτή η σιγή ηχθείος που την περιβάλλει όλη την φάση NX, κάποιες κινήσεις που φαίνεται ότι αλλάζει ριζικά όλο το παιχνίδι της, η απονιοκοπήση της, καταλαβαίνεις, να φεύγει από το ιαπωνικό στυλ της και το πολύ αυστηρό, το παραδοσιακό στυλάκι, ναι, σε πιο αμερικάνικο και ξέρεις, εμένα κάτι μου λέει ότι θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν ξέρω τι, αλλά νομίζω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό και δεν μπορώ να το προβλέψω. Τώρα, αν είναι ένα δυνατό, ένα PSV, το οποίο θα συνδέεται και στην κονσόλα, να το βάλει στον αφαλό της. Κάτσε. Οι φήμες λένε ότι θα έχει ένα Tegra μέσα, όπως και το Nvidia Shield. Ναι. Λογικά, σε άποψη δύναμης, είναι... όλες οι φήμες λένε για κάτι ανάμεσα σε PlayStation 3 και 4. Δηλαδή, ανώτερο από το Wii U, κατώτερο από το Xbox One, μάλλον. Κατάλαβες, κάπου εκεί ανάμεσα θα παίξει. Το οποίο βέβαια λένε, αν είναι π.χ. σε οθόνη 540p, θα είναι αρκετά δυνατό για τέτοιο. Αλλά άμα το βάζεις όμως στην τηλεόρασή σου. Και έρχομαι τώρα να σου θυμίσω μία. Όχι μία φήμη, δεν είναι φήμη. Την οποία θα τη βάλεις στην τηλεόρασή σου όταν θα υπάρχει, ας πούμε, το Scorpion και το PS4 Neo με τα 4K και τις... Αυτό είναι το θέμα. Αυτό θα μου πεις πάλι θα παίξει κάτι άλλο. Εκεί είναι που δεν μπορώ να την προβλέψω την Nintendo, ναι, με τίποτα, ρε φίλε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα βγάλει απλά μία δυνατή mobile κονσόλα που θα συνδέεται και στη τηλεόραση. Κάτι μας λείπει. Ένα κομμάτι του puzzle που δεν το έχουμε δει ακόμα. Και σου λέω, θα σου υπενθυμίσω, και δεν είναι φήμες αυτό, είναι δικές τους δηλώσεις, ναι, και δική τους πραγματικότητα. Το ξέρουμε, δηλαδή, είναι δεδομένο ότι άλλαξαν όλη τη δομή της εταιρείας τους, έτσι ώστε να ενοποιήσουν τις δύο πατήρες, δηλαδή το handheld και το... Ναι, ξέρουμε ότι πλέον δεν θα έχει και ξεχωριστεί αυτό, αγορά, ναι. Και μιλούσαν όχι όμως για μία ενιαία κονσόλα, έτσι έλεγαν, αλλά για γρήγορη μεταφορά assets και γρήγορη μεταφορά μηχανών και προσαρμοστικότητα, ας πούμε, σε διαφορετικά specs, εντάξει. Εμένα αυτό μου λέει ότι υπάρχει... Κάνω την κλήρωση εγώ, έτσι, κάτι. Όσο μιλάς, ναι. Ίσως υπάρχει και κάτι ακόμα, ίσως μία ακόμη συσκευή που δεν ξέρουμε, ίσως το NX είναι ένα οικοσύστημα συσκευών. Δηλαδή το hardware μπορεί να είναι το ένα κομμάτι του. Μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο. Μπορεί το dock station να έχει επιπλέον επεξεργαστική δύναμη. Δεν ξέρουμε τι παίζει. Δυστυχώς νομίζω λεπτομέρειες τέτοιες μόνο η ίδια Nintendo θα τις αποκαλύψει τελευταία στιγμή. Και έχει αργήσει ήδη κατά τη γνώμη. 781 συμμετοχές, ο Χριστός και η Παναγία. Τέλεια. Δηλαδή σκέψου, η Sony έχει ήδη ανακοινώσει για 7 Σεπτέμβρη το τέτοιο της. Η Nintendo πότε θα ανακοινώσει, πιστεύω Σεπτέμβρη, το αργότερο τέλη Σεπτέμβρη θα το κάνει. Ναι, η Microsoft έχει ανοίξει τα χαρτιά της, χωρίς δηλαδή, να δείχνει κάτι συγκεκριμένο. Άμα ισχύει το Μάρτι 2017, δηλαδή θα φτάσουμε 3 μήνες πριν και δεν ξέρουμε τίποτα. 4. Μου φαίνεται αδιανόητο, ας πούμε, δεν ξέρω. Ενώ το Wii U, ας πούμε, είχε παρουσιαστεί ένα χρόνο πριν, έτσι. Μα αυτό ήταν και το φυσιολογικό. Εντάξει, πες τώρα, μάλλον κάτι έχει, θες να το κρύψεις και καλά. Μπορεί να είναι και θέμα marketing όλα. Αλλά πρέπει, νομίζω ότι τέλη Σεπτέμβρη είναι το τελευταίο όριο, ας πούμε, μπορούν να παίξουν μπάλα, να το πω έτσι λαϊκά. Γιώργο, μπορεί να θέλουν να το παρουσιάσουν και να πετάξουν βόμβα, ας πούμε, και να πούνε διαθέσιμο τώρα. Ας πούμε, να θέλουν να παίξουν σε τέτοιο επίπεδο marketing. Αυτά τα έμαθε η Apple και είναι επιτυχημένα, κακά τα ψέματα. Αλλά θα μου δώσετε ένα λεπτάκι, ναι, να συνεχίσουμε ένα δεκάλεπτο μετά. Έμεινε απλά να πω τον νικητή, γιατί του υποσχέθηκα παρά 10. Είναι ο αριθμός 184, ο οποίος 184 είναι... Δεν είναι και ο Nike, θα μας πει τη σελίδα. Να μας πει τη σελίδα, 184 στο 18. 17 εκεί είναι, 18. 11, 13,
16, 100. Επόμενα. Ήμουνα 16, 184, νάτος. Quark. Ο φίλος Quark, το σπαμάρω και στο chat, να μου στείλει τώρα αυτός είναι, πάρτε τον, χαρείτε τον, να μου στείλει τώρα σε PM, γιατί τον βλέπω και online, εντάξει. Μέχρι αύριο το μεσημέρι μπορεί να μου στείλει, για να κερδίσει τα δωράκια που είπαμε, τα 6 παιχνίδια για το 3DS και το 3DS, Aqua Blue, εντάξει, μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Ένα μηχανάκι ακούγεται, ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο Μάνο για την προσφορά του και όλους εσάς που πήρατε μέρος. Έλα. Κάτι έλεγες για την έξι, πάλι κάτι έκραζες. Όχι, δεν έκραζα. Σήμερα έχεις κράξει όλο τον κόσμο. Εγώ που πήγα να σου ρίξω ένα σιφίδι. Για πες. Να σας φουντώσω πάλι να κράξετε πάλι. Όχι ρε, όχι ρε. Δεν μας φουντώνεις άλλο, πάνω πέντε. Όχι, θα σας φουντώσω ρε. Άντε καλά, λέγε. Την επόμενη Τετάρτη, στις 24 του μήνα, είναι τα 20 γενέθλια της Valve. 20 χρόνια. Μήπως ακόμα για τα 20 χρόνια. Το καημένο ακόμα περιμένει. Μήπως δεν ξέρω. Ακόμα περιμένει το καημένο Half-Life. Πρώτα θα πάρει μήπως ετοιμάζει κάτι για τα 20 γενέθλια. Περίμενε. Τι λες εσύ, σιχαμερή μπεκάτσα. Λέω μήπως ανακοινώσουν κάτι, ξέρω εγώ. Κάτι, μήπως έχουν κάτι για τα 20 γενέθλια, ξέρω εγώ, επαιτειακό. Νέα καπέλα για το Counter. 20 χρόνων, επαιτειακά. Δεν ξέρω. Skins για την Dota. Μην περιμένετε τίποτα. Όχι ρε, τελείωσε. Μα λέγα, μιλάμε για ένα παιχνίδι που θυμάσαι η κόρη ή ο γιος του Μολυνέ έβγαζε πανό. Θέλετε το χαρτοευτεί, αν το θυμάσαι. Που ο γιος τώρα έχει εγγόνια. έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδιά, να πούμε, και τέτοια πράγματα. Έχει πάρει 8 διαζύγια και τέτοια πράγματα. Και ακόμα περιμένουν εκεί, δίνουν πόνο. Τι συζητάμε τώρα, να κάνω και μια ανακοίνωση. Και θα την εκπλήξω τώρα. Την εκπλήξεις. Εκπλήξω, ναι. Τι εννοείς, τι εννοεί ο ποιητής. Γιατί την είδα τώρα μέσα. Και να πω ότι η Moonpie είναι το νέο μέλος της ομάδας των Unboxholics. Τι αλήθεια τώρα. Αλήθεια, ναι. Τα γράφει ριβιουδάκια και ειδησούλες. Τι άλλο. Το λέω τώρα έτσι και τώρα αυτή έχει γλώσσει τα μάτια, αλλά το λέω για να... Και έχει εκπληκτική γραφή, τέλος πάντων. Πιο επίσημα στο άμεσο μέλλον. Καλώς ήρθες. Welcome on board. Θα περάσετε καλά, μας λέγανε, όλοι έτσι λένε. Χα! Όχι, τώρα περνάει τελετιμήσεις που έχουμε, ναι, έτσι, δεν είναι. Ναι, τώρα περνάει από δοκιμαστική. Στην παραλιακή και τέτοια. Ναι. Τώρα δηλαδή, αν πάτε, δοκιμάζετε αυτή τη στιγμή. Την δέρνουν. Όλοι την δεν είναι όλοι. Εντάξει, ο Πρίτσικας, για παράδειγμα, ας πούμε, όντως το έκανε αυτό. Δηλαδή, είχε ντυθεί. Πώς το λένε αυτό, να. Με το κόκκινο το μαγιό. Μποράτ. Ναι, είχε ντυθεί η Μποράτ, ας πούμε, και γυρνούσε μέσα στην Αριδαία και έλεγα. Τελείωσες! Και έλεγε, όχι, έχω ακόμα 2 κύκλους. Γιατί πέρα κάνεις ξωστά. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο ρε παιδιά, έχουμε κάτι άλλο να κουβεντιάσουμε. Δημήτρη Τσορβά, κοιμήθηκες? Εδώ είμαι. Α. Δεν έχω κοιμηθεί. Απλά δεν θέλω να σας διακόψω. Κάτι, καμιά είδηση της τελευταίας στιγμής που λένε από το κοντρόλ. Έχουμε. Λένε από το κοντρόλ, έχουμε καμία. Μου άρεσε πάρα πολύ το Little Nightmares. Το ξέρεις αυτό? Όχι, το είχα στα μπάκι, δεν το είδα. Λοιπόν, είναι το καινούργιο IP της Bandai Namco. Ναι, ξέρεις, είναι από τους δικούς σου, της Unravel, αυτός δεν είναι? Όχι. Tarsier Studios ποια είναι ρε, ποιο έβγαλε τώρα τελευταίο, Unravel ήταν, ποιο ήτανε? Δεν νομίζω να είναι Unravel. Ποιο ήτανε ρε παιδιά? Κάτσε τώρα θα σου πω ποια, γιατί... Terawave, ρε, και λέω Unravel, ναι. Δεν το έβγαλε, ανέλαβε τη μεταφράση PlayStation 4. Μπράβο, ναι. Media Molecule. Ναι, έλα, από εκεί το θυμάμαι. Ναι. Τον μπέρδεψα.
Είναι το πρώτο. Βλέπεις, είναι το πρώτο. Σαν παιχνίδι. Παιχνίδι. Ναι, ναι, το πρώτο. Αλλά είναι μικρό. Και φαίνεται φανταστικό έτσι. Δεν το είδα, θα το δω. Ναι, φαίνεται φανταστικό. Bandai, να... Επίσης, σήμερα δεν έχω πει ρε παιδιά που είναι ο Μέμος το αγόρι μας και που είναι ο Νάικ. 12 παρατρία. Τι να μην τελειώσει. Ο Μέμος που είναι. Το παρατήρησες αντανακλαστικά, βλέπω εκπληκτικά. Αλλά είναι εσύ καλύτερα εσύ, από εσύ, τα. Έγινε sub. Περίμενα να δούμε από πού έγινε sub. Ανάτος. Για. Μαλάκα θες εδώ. 11 μήνες συνεχόμενα το παλικάρι, έτσι. ΠΑΟΚ G4 Hooligans Κιλκής. G4 Hooligans Κιλκής. Παιχταρά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω. Είσαι παιχτρώνη. 11ος μήνας συνεχόμενος. Ναι, για το Μέμο έλεγα. Ο Μέμος λείπει διακοπές και ο Nike Ferrari δουλεύει. Εντάξει, αυτό. Τι άλλο. Έχουμε έχω τρία άλλο. Πράγματα εγώ. Τρία, κάτσε ρε, έχουμε δύο λεπτά και εσείς τρία. Έχεις δύο λεπτά. Τόση ώρα εσύ φιλάχατε, φίλε, κάτσαμε λίγο Και ο Αγιάν Αντουάν για 10 μήνα λέει έκανε subscribe συνεχόμενα, ο οποίος είναι αυτός κολλητός του Αλέκου από τη σχολή. Είναι από τα Γιαννιτσά ο Αντώνης. Τον αγαπώ πολύ, του στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Αλλά μετά ξέφυγε από τον Αλέκο και έγινε unbox σχολάκι κανονικό και τον αγαπώ. Έγινε άνθρωπος. Έγινε άνθρωπος. Ναι, γιατί είχε φίλο μόνο τον Αλέκο. Τώρα πλέον ξέρει ποιος αξίζει. Σε αυτή την οικογένεια. Σε αυτή την οικογένεια, ποιον θα έπρεπε να έχει φίλο, Αντώνη. Τέλος λοιπόν, πάντων. Λοιπόν, να το πω και αυτό. Ο φίλος αυτός, ο Άκης Στοϊκός, μου έστειλε στο Facebook, δεν μπορεί να σε βρει. Έχει γίνει και διασημότητα. Μου έστειλε. Πού να με βρείτε, ρε παιδιά. Μια πολύ ωραία ζωγραφιά για σένα. Για... Θα σου τη δείξω τώρα μετά, καλά που με το θύμισε. Ωραία. Σε ευχαριστώ, φίλε Άκη. Με στεναχωρείτε που μου γράφετε κάποια πράγματα και Σάκη με γράφει, λέει τα παπάρια σου και τέτοια. Αν δείτε τι μηνύματα παίρνω και πόσα παίρνω, είναι αδύνατο να τα διαβάσω, ρε παιδιά. Αλήθεια δηλαδή, μην τα γράφετε αυτά τα σχόλια. Υπήρχε περίπτωση δηλαδή να διαβάσω ένα ωραίο σχόλιο, ένα ωραίο μήνυμα, κάτι, ένα τέτοιο δωράκι και να μην το αναφέρω ή να μην αντιδράσω. Δεν είμαι τόσο μαλάκας όσο νομίζετε. Αλήθεια, δηλαδή, κάντε λίγο υπομονή. Θα ανοίξουμε και ταχυδρομική θηρίδα, θα μας στέλνετε όμορφα και ωραία τα πράγματά σας, να τα βλέπουμε τουλάχιστον να τα έχουμε οργανωμένα, να κάνουμε κάποια επεισοδιάκια, live, δεν ξέρω τι. Καταλαβαίνετε. Έλα, κάτι θέλει να πει ο τέτοιος. Τρία πράγματα. Τρία πράγματα. Τρία. Για πες. Λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, είχε μια φήμη, όχι φήμη, λέει ότι βαθμολογήθηκε μια συλλογή που λέγεται Assassin's Creed Ezio Collection και θα περιέχει το Assassin's Creed 2, το Assassin's Creed Brothers. Το δεύτερο, πάμε στο δεύτερο. Okay. Το δεύτερο, πάμε που δεν θα έβγαζε Assassin's πάμε Creed 5. Πάμε ρε, αλλά στο δεύτερο, ναι. Το δεύτερο, νομίζω ήταν το Oculus Rift ότι θα κυκλοφορεί σε Ευρώπη, δεν το σχολιάσαμε. Τον Σεπτέμβριο. Ωραία. Κάτσε λίγο, άνοιξα την είδηση. 700 ευρώ. Γεια κλείνω σας. Την είδηση. Το τρίτο. 700 ευρώ. VR συσκευές. Βάλτε τες εκεί που ξέρω. Εγώ ήμουν ο νούμερο ένα υποστηρικτής των VR. Αλλά 700 ευρώ για μια συσκευή που την αγοράζεις και δεν έχει καν προϊόν περιεχόμενο, sorry, για να, και παίζεις experiences και demos, να τη βάλουν στον αφαλό τους και, να, και μετά να πάνε και σε ένα γιατρό να κοιταχτούν. Πάμε παρακάτω. Το τρίτο απλά βγήκε μια πολύ ωραία συλλεκτική έκδοση για το Final Fantasy 15, Ultimate Edition. Και έχει μέσα μια πολύ, πολύ ωραία φιγούρα. Πολύ να αρχίσει να χειροκροτεί. Είναι πολύ δυνατή, ναι. Του λέω, Nike μαλάκα, του λέω θέλω να βρω τη συλλεκτική του Deus Ex και μου γράφει με κεφαλαία γράμματα. Βρε τρισαντανωμένεν που να σε φάει νιμούλαν, τώραν το λένς, μαλάκαν. Το έχω παρακολουθεί και 6 μήνες. Ναι, ναι, από και τι μου λέει, μαλάκα. Πέρσι δεν σου έδωσα το link για pre-order, τι λες βρε. Ο Nike της συλλεκτικής δεν υπάρχει. Και επίσης κάτι που ο Πρίτσκας θα σχολιάσει. Με έτσι μεγάλη... Άσια 4, όχι... κλέβεις χρόνο, είσαι κλέφτης. Συγγνώμη, πώς το κάνεις εσύ στον χώρο, ναι. Το Facebook ετοιμάζει PC gaming platform σαν το Steam. Το. Αλήθεια τώρα. Το Facebook. Το Facebook ετοιμάζει PC gaming platform σαν το Steam. Αχ, τώρα ήθελα να μιλήσω, να πω... Ναι, αυτά παιδιά, δεν έχω άλλο. Τελευταία.
Αυτό θα λέει. Ο Ζούκεμπερ μήπως θέλει να μας πηδήξει τη γυναίκα. Τι θες ρε μαλάκα. Ρε Μαρκ, κάτσε. Τι γίνεται τώρα. Εντάξει, οκ, καλό το Facebook. Ωραίες υπηρεσίες, ένα κεντρικό hub στο διαδίκτυο. Έχει γιγαντωθεί το ένα. Ναι, αλλά ρε φίλε. Άραξε. Θα μου κοιτάς τα παιδιά, θα μας πηδάς τη γυναίκα. Τι θες ρε μαλάκα, τι θες από τη ζωή μας. Άραξε, σ' αγαπάμε, εντάξει. Μη με βάλεις τώρα να πάρω τον Αλέκο να σε πάρω ένα τηλέφωνο. Σε παρακαλώ δηλαδή. Μόνο Oculus θα έχει, τι θα έχει. Τέλος πάντων. Α, να πω και κάτι, το θυμήθηκα τώρα. Όποιος έχει Uplay είναι το Rayman Origins Jabba. Νομίζω αξίζει όσοι δεν το έχουν παίξει. Το έχουμε γράψει νομίζω αυτό, παιδιά. Ναι, το έχουμε γράψει, θα το υπενθυμίσω νομίζω για μια εβδομάδα, είναι κάτι τέτοιο. Ναι, εννοείται. Αυτά. Προσπαθεί τώρα η Ubisoft να προωθεί στο Uplay. Εγώ το κατέβασα πάντως για την αλήθεια. Είσαι και εσύ να. Είσαι και σε σελεϊνός. Μάλλον μόνο για αυτά το έχω. Για τα τζάμα παιχνίδια που έχει. Ξέρεις ότι το έχω εγώ το Uplay, βλέπεις έτσι. Εντάξει, το παίζεις και. Και έχω και παιχνιδάκια στο Uplay, δηλαδή το Far Cry Prime, όλα αυτά. Τα έχω εδώ πέρα. Όμορφα και ωραία. Το χειρότερο όλων είναι το Origin, κλαίω με το Origin. Origin, υπάρχει ακόμα αυτό. Υπάρχει ακόμα, ναι. Ναι, και τα προωθεί έτσι. Λοιπόν, να κλείσουμε. Ναι, ναι. Να κλείσουμε. Αυτά, οπότε, παιδιά, για περαιτέρω ειδήσεις αναβάζουμε καθημερινά από Gamescom. Κάνε τις διαφημίσεις, αγόρι μου, έλα, πάμε λίγο, πάμε λίγο. Πάμε, unboxholics.com, όλες οι ειδήσεις από Gamescom 2016, στο unboxholics. Πέρα από την πλάκα, εγώ θέλω να πω και να κλείσουμε με αυτό, ότι παρόλο που βρισκόμαστε σε φάση διακοπών, παρόλο που τον Αύγουστο δεν λειτουργεί τίποτα, παρόλο που κάποιες εταιρείες μας κλάνουν και δεν μας δίνουν παιχνίδια να κάνουμε reviews, παρόλο που τέλος πάντων όλο τον Αύγουστο η βιομηχανία κινείται σε... Όχι μόνο η βιομηχανία του gaming, γενικά όλα είναι πιο cool. Εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα παιδιά του site, της ομάδας μας, που δεν έχουν σταματήσει ούτε ημέρα το 15 Αύγουστο, που το 15 Αύγουστο δεν κινείται ψυχή, το 15 Αύγουστο και ανεβαίνανε άρθρα και ειδήσεις σε αυτό το site. Και όχι μόνο gaming, γιατί ήταν η Gamescom, ανεβαίνουν και ειδήσεις για ταινίες, ανεβαίνουν ειδήσεις για σειρές, ανεβαίνουν tech ειδήσεις από τον Καρατζά, τον Λάμπρο, τον Φώτη κτλ. Ανεβάζουμε reviews. Τα παιδιά όλα αυτή τη στιγμή της ομάδας έχουν από ένα μικρό indie κάτι να δουλέψουν για να βγάλουν δουλειά. Και σημαίνει ότι η Unboxholics δεν μπορεί να κάναμε ένα μικρό έτσι διάλειμμα από τα live streams κτλ. Αλλά δεν σταματάει καθόλου ούτε δευτερόλεπτο αυτό το site να λειτουργεί. Και όχι μόνο αυτό, να πω, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να τα λέμε και αυτά, να πω ότι το site τον Ιούλιο, που είναι Ιούλιος, που επίσης δεν ήταν ένας νεκρός μήνας, τον Ιούλιο έσπασε κάθε ρεκόρ επισκεψιμότητας, τον Αύγουστο επίσης δεν θα σπάσει το ρεκόρ του Ιουλίου αναμενόμενα, αλλά τον Αύγουστο επίσης είναι πάρα πολύ ψηλά τα νούμερα, οπότε... Αυτό τι σημαίνει, ότι κάποιοι το εμπιστεύονται και ότι η δουλειά των παιδιών, αυτή η καθημερινή δουλειά 24 ώρες, έχει αντίκρισμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε χτίσει αυτή τη στιγμή μια φοβερή κοινότητα με τους Unboxholics, όχι μόνο ως Unboxholics, events, live streams, horror nights, εδώ frame rate, πρόεδρος κτλ. Εκεί χτυπάει η καρδιά των Unboxholics, μέσα σε αυτό το site. Όσοι δεν έχετε ιδέα τι είναι, να μπείτε. Μέχρι και updates αυγουστιάτικα σας κάναμε για το Android, σας ετοιμάσαμε για το Android application. Ετοιμάζουμε το app για το iOS και δεν λέμε ψέματα ότι το ετοιμάζουμε. Γενικά, όντως, παιδιά, δεν γίνεται μόνο τους μερικά πράγματα όχι, application. Θέλει δουλειά, εντάξει. Είναι μια εντελώς διαφορετική πλατφόρμα. Έτσι, ναι. Αυτά. Τώρα, για το αυριανό το live stream. Εγώ λέω ναι, εντάξει, λέω να κάνω ένα solo night, horror δεν μπορούμε να κάνουμε, θα κάνουμε λογικά την άλλη εβδομάδα horror night με τον Αλέκου που θα έχετε επιστρέψει και εσείς οι περισσότεροι κτλ. Αύριο λέω να κάνω solo, έχω τουλάχιστον 5-6 ωραία horror παιχνίδια, θέλετε να κάνω, βασικά μπορεί να σας ρίξω και ένα τέτοιο, μπορεί να σας ρίξω και ένα στο Facebook, ένα πώς τα λένε, αυτό τη ψηφοφορία. Ένα poll. Πώς? Στροπόλ, ναι, στροπόλ, πώς λέγεται. Μπορεί να σας ρίξω στο Facebook ένα στροπόλ και βλέπουμε. Τι θέλετε να δείτε. Θέλετε να παίξω ένα μεμονωμένο παιχνίδι horror adventure να το τελειώσω. Θέλετε να κάνω κανένα έτσι μικρό potpourri, να παίξω No Man's Sky, να παίξω το Hitman, να παίξω. Βγήκε και επεισόδιο για το Hitman. Θέλετε κάτι τέτοιο, θα δούμε. Τέλος πάντων.
Κύριε, σε ευχαριστώ για την παρέα. Εγώ ευχαριστώ. Να δώσουμε ακόμα μια φορά την υπόσχεση ότι το 360 Top 10 Games Vlog θα γίνει πριν φύγεις. Ναι. Θα το γυρίσουμε τουλάχιστον πριν φύγεις. Τώρα το πότε θα ανέβει θα δούμε. Και τι άλλο έχουμε. Ναι, τα παιδιά του Skype ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και καλή βραδιά σε όλους και όλες. Σταμάτα βρε συχαμερή μπεκάτσα, σταμάτα. 40 ποδαρούσα. Λοιπόν, εμείς και... ευχαριστούμε. Γεια σου Δημητράκη μου. Και ευχαριστώ και εσάς που παρά τον αγώνα και τις ιστορίες, καλοκαίρι, βουσιάτε και ήσασταν εδώ. Πανσέλινο. Και την Πανσέλινο, μην το ξεχνάμε αυτό γιατί κάποιοι πρέπει την Πανσέλινο περνάνε και ωραία. που ήσασταν πάλι μόλι και αρκετοί. Και πήρατε και μέρος στο διαγωνισμό και έγινε και μια πολύ ωραία κουβεντούλα. Αυτά, να είστε όλοι καλά, καλό ξημέρωμα, τα λέμε λογικά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο το βράδυ στις 12 παρατέταρτο και έρχονται τα καλύτερα, το ξέρετε αυτό, την αγάπη μου σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους, παιδιά. Φιλάκια.